Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και τέλος στη δουλειά. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και όλα πάλι. Και τι Σαββατοκύριακο, ε! Σαββατοκύριακο, τριμεράκι φουλ έρχεται. Στη δουλειά. Το πιο πανηγυρικό τριήμερο όλων των εποχών, το πιο πανηγυρικό τριήμερο όλων των ημερών μας. Και δεν γινόταν, κυρίες και κύριοι, να μην σταθούμε κι εμείς πλάι στο εορταστικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί απ' άκρη σ' άκρη, όχι μόνο στην ελληνική επικράτεια αλλά και στον πλανήτη Γη, με μια all-star ομάδα η οποία κατέφθασε άρτη αφιχθήσα στο πάρα πολύ πρωινό μας ξεκίνημα. Κυρίες και κύριοι, θα παραδώσω το λόγο και δεν ξέρω που θα μας οδηγήσει το σημερινό λόγο επειδή, όπως και το κάθε λόγο επειδή, αλλά ένα βήμα παραπάνω. Κυρίες και κύριοι, μεγάλος Φωτιάδης στην πρώτη θέση. Πολύ καλημέρα. Μπορτζόρνο, μπορτζόρνο, κοζάλες, μπορτζόρνο, κοζάλες. Μιλάει ισπανικά, μιλάει ισπανικά γιατί έχει ντυθεί. Έχει ντυθεί, αγόρι μου, είναι ντυμένος. Μεξικάνο σερίφης έχω γίνει τώρα εδώ πέρα. Έχω έρθει με τα πουρά μου, κοίταξε. Έχει φέρει. Κοίταξε, κοίταξε. Βέβαια η εκπομπή είναι ραδιοφωνική, αλλά μακάρι να μπορούσατε να κοιτάξετε και εσείς. Κοιτάξτε μέσα από τα μάτια της ψυχής σας για να αντιληφθείτε αυτό που θα ζήσουμε σήμερα εδώ. Και φίλο Top Gun που έχει φέρει και αυτός εδώ την πραμάτια του. Έχει ντυθεί και αεροπόρος, τι είναι αυτό, Βενδουίνος. Όπω παιδιά, έχουμε φέρει στολές για όλο τον κόσμο. Όποιος περνάει από την Λέοντο Σοφού αυτή τη στιγμή 18, να ανέβει, του παρέχουμε, του έχουμε στολή. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Top Gun που ακόμα βγάζει την πραγμάτια του. Αχαμός. Τον κόσμο. Έτσι. Και ας έχει καλό κουράγιο να μας ακούει. Ναι, κατέβασε λίγο το μικρόφωνο να ακούγεσαι καλύτερα. Δεν θα χάσει. Καλά σίγουρα. Μεγάλος Φωτιάδης έχει φέρει και πουρα κανονικότατα, και τη μαγική του σφαίρα και κόρνες και κλάξον. Σφαίρα, τη μάτσα τη Μαρία μου. Καλημερίζω τη μάτσα τη Μαρία μου. Γιατί είναι και Παρασκευή και θα δώσουμε και προγνωστικά. Βεβαίως. Κρυστάλλινη γυάλα. Για κάντε λίγο, έχετε φέρει και κάτι καραμούζες, κλάξον. Πάμε να κάνουμε λίγο φασαρία, να ξυπνήσουμε. Παναγιά και Χριστέ. Έρε μπιτσοφούρταρη. Αυτό είναι το λόγο επειδή. Και για να δούμε ποια ανυπόμονη γραμμή είναι κοντά μας. Γελά να πόπο, γελά να πόπο. Δώσε, δώσε, πάμε. Γελά πόπο, γελά να πόπο. Έρε θα το λίπερο, το λίπερο. Καλή ξυλόπο, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Για μάτι είναι αυτό το λίπερο, ρε. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμπούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Τι γίνεται. Ο Μίτσος Αφούρναρης. Με τις καραμούζες. Το αυτή μου μάτωσε, ρε. Έχουμε και μπαμπάκι. Έτσι. Καλημέρα σε όλο το παρεάκι εκεί. Τι γίνεται. Ένα παρεάκι πιο τρελό και από το δικό σου. Καλημέρα. Παλίκαρε. Επειδή, λόγω επειδή δουλειάς και μέρες έτσι πως κάνει, δεν μπορούμε να κάψουμε τον καρνάβαλο, θα τον κάψουμε από σήμερα. Έτσι. Σωστό, αγόρι μου. Σωστό. Σωστό. Τι σωστό, περίμενε. Εγώ ήθελα να μιλήσω με τον οδηγό. Ο οδηγός που είναι. Έξω να. Άστο να τον οδηγό, το κοιμάται τώρα. Τον έβαλε να κοιμηθεί γιατί έκανε, πήγε για ψάρεμα, πήγε χθες. Θα μπει και ο οδηγός. Πήγε για ψάρεμα στην Περαία. Τον παίρνω τηλέφωνο 9 η ώρα, του λέω πούσια. Ναι. Λέει πήγε για ψάρεμα, λέει να μπιτουνιά να ρίξω. Έριξε μπετονιά στην Περαία. Στην Περαία πήγε στη σκάλα. Τι έπιασε. Άσε τι έπαθε τώρα και να σε πω και το άλλο. Πρέπει να το πω, δεν μπορώ να το κρατάω μέσα. Όχι, γι' αυτό σε. Λοιπόν, τον παίρνω 9 η ώρα, του λέω πού είσαι δικέ μου. Είμαι στην Περαία. Εγώ κανόνισε το πρωί να είμαστε. Το πρωί έχουμε λόγο επειδή. Βέβαια, βέβαια. Εγώ τι να κάνω, 3 φορές άκουσα την εκπομπή. Τι να κάνω. Τεχνηνή, αλλά πέθανα στο γέλιο, για. Έτσι, είμαστε πιο αστείς στην επανάληψη. Πήγε 10 η ώρα, πήγε 2 η ώρα. Άιτε τώρα 2,5 ώρα, 3. Δεν κοιμήθηκες δηλαδή το βράδυ. Λίγο κοιμήθηκα, είχα τον νόμο. Έβαλα και το φωτάκι της μάτια στη Μαρία να φωτίζει μέσα για να μην σκοτάδει. Και ο οδηγός ήταν στην Περαία για ψάρεμα. Όχι. Ναι. Με λέει, είμαι στην Περαία, θα γυρίσω, θα σε πάρουμε το πρωί
5 ώρα το πρωί, τον παίρνω κατά τις 5 ώρα και λέει, με πιάσε λίγο κρύωμα. Είσαι καλά ρε κουλά, μην κάνεις τέτοια πράγματα, θα γίνω με ρεζίλιλο. Α, σημαντζέψω του λέω. Τον έφερε σου. Πάμε και τον καταφέρω. Αμάν πάπη μου, αμάν πάπη μου, θα τον καταφέρω, να τον κάνω. Τι έπιασε, πιάσαμε τίποτα. Τίποτε πήγε εδώ. Είναι αυτό που λένε, δεν απαυτώνεις, που απαυτώνεις, πάνε για κανένα ψάρι. Άδια μύδια, τι νομίζεις, άδια μύδια, τι νομίζεις έκανε να δει. Και λύφη, και λύφη. Πλάκα ποια είναι, ήρθα εδώ με το Μεξικάνο, το Σερίφη και τα καπέλα, ήρθα έφερα και τα οικοδομικά μου για να σε βάλω τέτοια. Αχ, τι έχει φέρει ολόκληρη πραμάτια και αυτό. Τι να κάνουμε. Και σε βλέπανε 5,5 ώρα έτσι το πρωί ντυμένο, πώς δεν σε μαζίσανε. Τον είδε καθαρίστρια στο ασανσέρ και τρόμαξε. Και λένε ήδη στο ασανσέρ, πού πάτε παιδιά, πώς τον έκτο. Έτσι. Τι έχεις τον έκτο, το άσυλο. Όχι, με λέει ποιος είσαι. Καλά δεν βλέπεις, δεν καλά, λέει, δεν βλέπεις είμαι εδώ ο Φωτιάδης. Κάτσε, πήρε να μιλήσει ο άνθρωπος. Πού να μιλήσεις. Είπαμε, αφού δεν θα μιλήσουμε, σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Ναι, ναι. Έλα από το φούρνο να σε ντύσω λαγάνα μετά. Λαγάνα. Ναι, μέσα. Πώς να με δώσεις. Ελά. Σήμερα σκεφτόμουν όμως, ναι. Σήμερα σκεφτόμουν ότι πρώτη εμείς εδώ, εσύ μαζί με Βασιλότητα είχες φάει και λαγάνα μαζί. Έτσι, πρώτος. Έτσι, έτσι. Από... Βασιλότητα που είναι φούσιο ζητάς και λαγάνα. Λαγάνα Βασιλόπιτα. Έμα βάζει και λίγο σου σαμάκι πάνω, έτσι. Προημερολογήτης. Ξέχασα τι έχω να πω, άσε να κλείσω. Τι να πω, κλείσε. Δεν θα πει κανείς τίποτα. Λες να σκάσει Δημήτρη ο Παπούλιας. Μακάρι να έρθει. Μακάρι. Έγινε. Ή λες να είναι και ο τέτοιος. Α! Σε χαιρετούμε. Τι βάζουμε, βάζουμε ένα στιγματάκι. Πόσες φορές θα βάλει. Over. Ναι. 4-5. Over για ποιον, α? Για τον Αθηναίο. Για τον Αθηναίο. Θα δούμε, θα δούμε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Έλα. Αγόρι μου. Καλημέρα. Πού είσαι αγόρι μου, παλικάρι μου. Εγώ εντύθηκα Μεξικάνο σε ρήφη. Έφερα εδώ και τις χειροπέδες. Έφερα και τα απούρα, τα καπέλα. Πού είσαι, παλικάρι μου. Θα σε στείλω βίντεο τώρα, κάτσε, γράφω το βίντεο. Δεν ακούγεται, έχεις hands free. Τι έχεις Μητσο. Ε, τίποτα. Γιατί ακούγεσαι πολύ βαθιά. Βαθιά είμαι νυχτωμένος. Πάλι νυχτωμένο τώρα Δημητράκη, το αγόρι μου. Πάει για κουψίδια πήγες. Πού είσαι ένα αγόρι μου, ε. Λίγο ένταση δώσει λίγο ρε Μίτσο να σ' ακούω εγώ. Από το βάθος ρε, λες και είσαι με τη σπηλιά. Με τη σπηλιά είσαι λες στο τριαδιώτικη σπηλιά και στο εξωτικό που έχουν τη σπηλιά του τριάδι ρε. Είναι από τα βάθη της ψυχής του μιλάει γι' αυτό. Είμαστε εδώ πανηγυρικοί. Άκου να σε πει. Γουστάρω να έρθεις εδώ να κάνουμε τέτοιο. Μέχρι και το τέτοιο να το τραγουδιστή. Πώς το έχεις βάλει το τραγούδι, πάπη μου. Έλα μου, Ζαγοραίο. Μπράβο, το έχω πάνω στο τέτοιο. Στο κινητό. Έχεις και εσύ οδηγό δηλαδή. Βέβαια. Τι να κάνουμε, θα βλέπουμε διπλά μετά. Βέβαια, κοίταξε, ήρθε η ανάπτυξη. Τώρα με καθένας είναι για πέρα δικό τώρα. Μάθεις τώρα κανονίσω τώρα που κάνει ένα μεθαύριο από πάνω. Είμαστε αυτή τη στιγμή τρεις που συνομιλούμε που κανείς δεν έχει δίπλωμα οδήγησης αλλά έχει οδηγούς. Οδηγούς, αυτό είναι. Έτσι. Φιλιά. Bye bye. Τρέλα, μόνο τρέλα, μόνο τρέλα. Αχ, δεν τον ακούγαμε καλά και είναι πολύ σημαντική η παρουσία. Το θέμα είναι να θέλω να τον ακούω καθαρά από τον. Φτιάξτε τα κινητά σας για να συνομιλήσουμε σήμερα. Γιατί θα θέλει, γίνει σήμερα, η μέρα δηλαδή. Θέλει ένταση, πραγματική. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Μπάμπη. Καλημέρα, καλημέρα. Να χαιρετήσω και το φίλο. Έτσι. Και Φωτιάδης και τον Μπγκάν εδώ. Πραγματικά θέλει ένταση σήμερα, ναι. Αλλά ένταση χωρίς Ρίκι Μάρτιν δεν γίνεται. Ω, θα σε βάλω και Ρίκι Μάρτιν, εννοείται, τι, έτσι θα σε αφήσουμε. Κλωμένε. Ο Βίντα Λόκα, έτσι. Έτσι, ναι, κλωμένε. Βέβαια, βέβαια. Ναι, ποιος είναι. Ποιος είναι άλλος, ο Φωτιάδης. Φωτιάδης. Φωτιάδης, ο Φωτιάδης, ναι. 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 Λοιπόν, μέρεις από εκεί, από το εξωτικό της Χαριλάου, από εκεί η μεριά είσαι. Το εξωτικό Χαριλάου. Πηλαία. Πηλαία. Ναι. Πώς Γιαννός. Τι, Καμψίδα, τι είναι αυτό, πρώτη φορά το ακούω. Ναι, έτσι είναι. Ναι, πάπη μου. Εδώ θα με μάθετε πράγματα. Είναι δύο μεγάλοι τραγουδιστές. Ο Κουτολάδης είναι και ο Τερζής είναι από εκεί. Μάλιστα. Την Πολύχνη τη λέμε Καρά Ισίν. Ναι. Σωστά τη λέω, Κλωμένε. Τι πράγμα. Σωστά τη λέω, αντί για απειλία του λέω Καμψίδα. Ο Εύος μου είναι Κουκλουτζάς. Ναι. Έτσι τη λέγαμε παλιά. Ναι. Έτσι είχαν παλιά τουρκοκρατία, δεν ξέρω πότε. Έτσι αλλά είναι, το πονήμε, και το Λεμπέτ ήταν λόφος. Λεμπέτ, Σταυρούπολη. Εκεί Σταυρούπολη. Για όσους ξέρουν, να τα λέμε. Να μαθαίνουμε πράγματα. Δεν είμαστε μόνο σε ρολόπεδο. Αφού είσαι μικρός ακόμα. Έτσι. Εξάλλου το λόγο επειδή είναι και η εκπομπή
Για κάτσε να δούμε τι θα μας πει ο Κλεωμένης. Λοιπόν, περιμένω να ακούσω και τα προγνωστικά. Ναι, βέβαια, βέβαια, προγνωστικά. Ναι, σήμερα έχουμε... Άλλαξε τρύπα το μπαν. Ναι. Έχει φέρει άκουσα... τη μαγική του σφαίρα. Έφερα και τη μαγική σφαίρα, έφερα. Ορίστε. Άκουσα ότι διαιτητής στο μάτσο Ολυμπιακός Άρης είναι ο κ. Σιδηρόπουλος. Βέβαια, ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής. Δεν ξέρω επόπτης αν θα είναι ο Θεοδωρίδης και η άλλη επόπτρια αν θα είναι η κυρία Δούκησα Νομικού. Δούκησα Νομικού. Γιατί όχι. Μια ερώτηση. Δεν μου λες Μπάμπη, η Κουρουμπίλια γιατί δεν έρχεται να διαιτητεύσει στο Χαριλάο. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Δεν έχει τύχει ποτέ, δηλαδή εκτοτε. Λες να συμβαίνει κάτι και να την... Μάλλον δεν πρέπει, μάλλον δεν θα τύχει και αν τυχόν γίνει πλήρωση νομίζω ότι... Θα δηλώσει κόλλημα η συγκεκριμένη από που έχει φάει τότε. Μάλιστα. Έχουν περάσει και πόσα χρόνια, ε. Μπράβο που της είχε έρθει η αναγούλα περίοδος που της ήρθε. Μάλλον δεν θα ξαναρθεί. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα να μας περίμενε. Καλημέρα κύριε Μπάμπη. Καλώς τον Ανάτος ο φίλος σας, τον ψάχνατε. Θέλω να χαιρετήσω τον αρχηγό εκεί το Φωτιάδη. Πού είσαι παλικάρι μου, Αθηναίου, γουστάρω να έρθω κάτω το μεθαύριο, θα συναντηθούμε εκεί, θα μείνουμε. Παρέα θα κάνω μαζί. Έτσι. Θέλω να χαιρετήσω τον Top Gun ιδιαιτέρως. Γεια σου, παλίκαρε, γεια σου. Εν τω μεταξύ, θα σας πάω και ένα ρεπορτάζ τώρα. Κατευθύνομαι από τα προπήλαια προς την ελληνική κουλή. Γιατί εγώ είμαι Έλληνας, έχω ταυτότητα, τα γράφει όλα. Πορεία μόνος του. Μόνος του, ναι, να κλείσουν οι δρόμοι, κλείσαν οι δρόμοι. Πάω στη Βουλή των Ελλήνων. Ναι. Και επειδή είναι η Βουλή των Ελλήνων, ναι. Και εγώ είμαι Έλληνας, θα θέσω ένα θέμα προς εγώ είμαι Έλληνας, ξενιτεμένος, πώς λέει ο Αγγελόπουλος. Ναι. Θα θέσω θέμα προς συζήτηση. Προσυζήτηση στη Βουλή. Επερώτηση. Γιατί δεν ρωτάς εμένα που έχω εγώ με τον Πασόκ με το κίνημα. Γιατί ρωτάς. Θα καταθέσεις ψήφισμα. Πες μου εσύ, αφού έχω την φόβη. Δεν μπορώ, Μπάμπη, δεν μπορώ. Λοιπόν, κομμάτα τις παρεμβολές, Μπάμπη. Λοιπόν, πάω στη Βουλή των Ελλήνων γιατί είμαι Έλληνας. Ναι. Είναι τέτοια ώρα. Δευτέρη, άκου κόρη μου Φωτιάδης. Είναι ανοιχτά τέτοια ώρα. Εγώ ως Έλληνας θέτω στη Βουλή των Ελλήνων θέμα προσυζήτηση ναι. και καλό ημερησία διάταξη τους πολιτικούς αρχηγούς να συζητήσουν το θέμα που θα θέσω. Μάλιστα. Ποιο είναι το θέμα, πες το σε μένα για το... Άμα δεν το πεις θα σε κόψω. Πώς, πες σε μένα. Δεν μας τόση ώρα. Καλά, πολιτικό ρεπορτάζ έχω εγώ. Δεν το ετοίμασε ακόμα, έχει να περπατήσει. Top Gun. Έλα. Το θέμα που θα θέσω προς συζήτηση ναι. για τους πολιτικούς αρχηγούς σε προς... Μας έσκασες ρε, μας έσκασες. Πες το, λέγε. Τι πρόλογος είναι αυτός. Λέγε, ας δώσουμε ιδέες. Προημερησίας διατάξεως, έτσι. Το θέμα θα είναι η κατάχρηση εξουσίας από την κυρία Γεροβασίλη. Μάλιστα. Άστο αυτό, τώρα εντάξει. Νύχτα θα έγινε. Πας. Νύχτα προημερησίας. Άστο τώρα, αυτό είναι, τώρα με τους... Άντε τώρα με την κυβέρνηση τώρα θα τα βάλεις τώρα δηλαδή. Θα τα βάλει, αλλά να πάρεις άλλη εκπομπή να τα βάλει. Αν μπορούσε να δει με ποιους συνομιλεί, δεν θα το έλεγε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλώς τον. Ω, Παύλο μου. Μιχαλάρα μου, τι πού είσαι αγόρι μου. Άρα δεν έχω, θα τιμά. Λοιπόν. Από εσάς από το Λίπερο θέλω τη βοήθειά σας. Τι εννοώ, όταν θα πάω να ανεβάσουμε την εκπομπή στην Ανίτα. Γιατί δεν θέλω να σπάσουμε το ρεκόρ τουλάχιστον τα 275.000 που είχε έναν. Κάτσε, 200-170.000 τώρα λαφούζο ήταν αυτό. Γι' αυτό ζούμε, περιμένω κι εγώ. Ναι. Γιατί θα είναι άλλο επίπεδο η εκπομπή. Γιατί θα με πάρουμε άλλο μάτι. Εγώ θα σας πω και το άλλο το καινούργιο το νέο. Να το. Πήγα και πήρα το κύπελο, με το έβαλε. Πρώτος εδώ το κύπελο, ποιος ΠΑΟΚ. Ετοίμασε το κύπελο δηλαδή, είμαστε έτοιμοι, ετοιμοπόλεμοι. Πήραμε εσύ, με έδωσε και ο Μπάμπης την μπλούζα. Μπλουζάκι, Μπαρμανίδης. Θα τη βάλω μέσα στο στούτι, θα την ανοίξω και θα τη δώσω στην Ανίτα. Γιατί ταιριάζει με την Ανίτα. Ναι. Γιατί είναι τραγουδιστής. Για σένα την έφερα, ρε, έξτρα λάντζι. Όχι γι' αυτό, να τη δείξω, ρε. Α, εσύ τι φορέ, να την βάλει Ανίτα, έτσι είναι φούστα. Ρε Μπάμπη, καλλιτεχνικό προεχόμενο. Ναι. Κάτσε να μας μιλήσει λίγο και ο Παύλος. Έλα, Παύλο μου. Εγώ, Μιχάλη, που κέρδισε το εισιτήριο από το Λίμπερο για τον αγώνα την Κυριακή. Την Κυριακή, για τον ΠΑΟ. Ναι, χθες πάω κατρόμητος, κέρδισα δύο εισιτηριάκια. Ωραία, για πού είναι, για το θέατρο. Πάω κατρόμητος στην Τούμπα, ρε. Κάτσε, γιατί συνήθως λένε και... Το θέατρο των ονείρων. Ναι, μήπως συγγνώμη.
Εκκλησία έγινε, θέατρο έγινε και του μπάι, δεν βρε τώρα. Θέατρο του παραλόγου. Θέατρο έγινε. Λοιπόν, τι θες να μπορούμε. Πάμε μαζί. Καλημέρα αγαπημένε μου, Tom Gunn. Tom. Έγινε ρε Τζέρι. Καλημέρα. Λοιπόν. Τώρα είμαστε μια αγκαλιά. Η πληροφορία της ημέρας. Ναι. Καπτσίδα. Καπτσίδα, ναι. Η επωνυμία έρχεται από τη λέξη, προέρχεται από τη λέξη καπουτσί. Ναι. Καπού, η οποία καπού είναι η πόρτα στα τουρκικά. Η καπού. Μάλιστα. Ναι, δηλαδή όταν άμα ακούσεις κάποιον να το λέει καπουσούζης, ναι, είναι ο πορτιέρης. Καπου... Α, ο μπράβο τη εποχή δηλαδή. Ναι, ο καπουτζίδης, ναι, και αυτό είναι. Είναι ο Πόντιος. Το ίδιο είναι με την κατάληξη. Μάλιστα. Τι την κατάληξη. Ναι, η μάλιστα. Καπτίδα, η Πηλαία, κατά τα Βυζαντινά έτη, ήταν παραδοσιακά η γενέτειρα των φυλάκων στις πύλες του Βυζαντίου. Κανένα καλό τερματοφύλακα βγάλε η Πηλαία. Ένα πορτιέρο. Από την Πηλαία φεύγανε κόσμος και πηγαίναν και εκφυλούσαν τις πύλες και στην Κωνσταντινούπολη και στη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις μεγάλες Βυζαντινές πόλεις που ήταν κάστρα. Ήταν φημισμένοι και οι πηλαιώτες καπτιδιανοί ήταν χαρακτηριστικά ψηλοί άνθρωποι, δηλαδή ήταν πάνω από 1,85. Και τους προτιμούσαν αποκλειστικά για φύλακες. Γι' αυτό έμεινε και η επωνυμία. Σαν το Μιχάλη το Φωτιάδη που κι αυτός θα μπορούσε να είναι ένας φύλακας. Πορτιέρο. Αν θα πάει από τον Δημήτρη το φούρναρι και τον ανοίξει ο Δημήτρης με το πλάστη και το ρίξει στο σάμι, θα είναι σαν λαγάνα. Όχι. Όχι. Απλά οι πηλαιώτες φημιζότανε, ρε παιδί. Και υπάρχουν ανά την Ελλάδα και άλλα χωριά και πόλεις που λέγονται σαν Θύρα, Θηρέα κλπ. Οι οποίοι ήταν δηλαδή φύλακες για πόρτες. Έτσι, μάλιστα. Τι μαθαίνει κανείς πρωί-πρωί, ε. Για αυτή την πληροφορία της ημέρας. Έτσι. Μπορεί να μας χρειαστεί. Μπορώ να. Ναι, εδώ μια παρέμβαση. Το εισιτήριο ότι. Το εισιτήριο. Για τον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Για το θέατρο είναι, ε. Με το θέατρο είναι. Θα πάω, ρε. Με την κόρη θα πάω, ρε Μιχάλη. Εκεί έχω ελευθέρα σίγουρα στο θέατρο. Όχι, ρε. Σε ρώτησε μήπως είναι να σε δώσει και κανέναν άλλο. Όχι. Εκεί έχω ελευθέρα σίγουρα. Καλά, έχω εκεί πέρα κουνέρε. Τι νομίζει εκεί. Από το 96 πάω εκεί πέρα, ρε. Έτσι, μια διπλή. Θέλω μια διπλή για την Ανίτα. Θα κατεβούμε πουλμανάκι. Μεγαλύτερη μετακίνηση. Έχει και καλή κόσμο. 500 πούλμα θα κατέβουμε. Μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών. Μετά αυτή των Αριανών. 30.000 δεν μπορούμε. Να σε καλά. Τον κάνω όχι τόσο, αλλά. Λίγα λιγότερα πούλμαν. Όλμοστ η ίδια. Έγινε, σε φιλούμε. Μια φιλιά πολλά. Καλή γεια σου. Συνέχεια. Καλό τριήμερο, να είστε γεροί όλοι. Καλό τριήμερο. Αντέλα μπόμπο, καντέλα μπόγκο, καντέλα μπόγκο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κύριε Μπάμπη. Έλα, αγόρι μου. Θέλω να ρωτήσω τη Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη, ναι, αν έχει κανένα θέμα προς συζήτηση να το θες εδώ στην Βουλή. Δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα, το θέμα είναι μόνο πότε θα πάει ο Φωτιάδης στην Ανίτα. Αυτό να θέσεις στην Βουλή. Δηλαδή τα έχετε θέσει όλα τα θέματα. Τα έχουμε λύσει όλα, τα έχουμε όλα διευθετημένα. Δεν έχουμε ανάγκη κανένα να θυμνώ. Ούτε μετρό θέλετε, ούτε. Το μετρό, χωράει το μετρό. Το έχουμε το μετρό, ρε. Βαρδάρι, αδρόμιο, σε δύο χρόνια θα είναι έτοιμο. Σε δύο χρόνια θα πας. Υποθαλάσσια θέλετε. Δεν θέλουμε. Θα γίνει και αυτό εδώ πέρα. Θέλουμε από πάνω να ψαρεύουμε. Λεωνάζει, ναι. Τίποτα. Δεν θέλετε τίποτα, δηλαδή. Δεν θέλουμε τίποτα. Πού είσαι, πάρε κάτι για σένα. Σε ποιο ύψος είσαι τώρα. Μάλιστα, δεν σ' ακούμε καλά, βγάζει το χατσπρί. Τρύπα τα αυτιά μου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μιχαλάρα. Έλα, γόρι μου. Βαγγέλης. Βάγκο, λέγε. Έχω μια απορία. Πες το. Πες το τι γιατί έγινε. Γιατί στην Καψίδα, να μας έρθει στην Βουλή. Γιατί στην Καψίδα στην Ξερή τον Άσο τον κρατάνε τελευταίο. Εγώ ξέρω την Καψίδα τώρα, τον Άσο και αυτό εδώ δεν το ξέρω. Όχι, ξέρω όχι τον Άσο. Τον Άσο, το χαρτί. Α, το χαρτί! Στην Ξερή όταν πέσαμε παλιά. Α, το χαρτί! Το χαρτί είναι τον Άσο. Τον Άσο Κούπα. Τον Άσο Κούπα. Γιατί, για πες μου. Δεν ξέρω, και εγώ αυτή την απορία είχα. Κάτσε να πω τη μάτσα τη Μαρία μου. Τώρα σε λίγο θα την επικοινωνήσουμε αυτήν. Έχω φέρει τη μάτσα, για. Εγώ νόμιζα θα μέχρι στιγμή την απάντηση έτοιμη. Δεν πειράζει. Έχουμε δύο ώρες μπροστά μας. Κάτσε τώρα κι εσύ. Μα σημαίνει τροφή, θα σου δώσουμε τώρα κι εσύ. Περίμενε. Πώς θα σε κρατήσουμε στην εκπομπή. Είναι πάντα το
είχα αυτό απορία. Ναι. Όποτε παίζαμε να πούμε ξέρει και είχα τον Άσο τον από την Καψίδα, είσαι. Ναι. Παρά τι είναι αυτό, γιατί για την Καψίδα. Θα σε απαντήσω 8 παρά 5 για να μείνει συντονισμένο με την εκπομπή. Όποτε είχα τον Άσο τελευταίο, με έλεγαν από την Καψίδα, είσαι. Εκεί εσύ τι το κρατούσε, συνέχεια. Δυνατό, ξέρω εγώ το κρατούσα, ρε φίλε. Άρα θα ξέρουμε αν παίξουμε μαζί χαρτιά. Σημαδεμένος είσαι. Εύκολος αντίπαλος. Ας μας απαντήσει τότε κάποιος ακροατής. Γιατί στην Καψίδα κρατάνε τον Άσο τελευταίο. Τον Άσο και όχι τον Νάσο. Ναι. Έτσι. Να σε καλά. Τα λέμε. Φιλιά. Και έχουν δημιουργηθεί και έχουν εκφραστεί κέρυες απορίες που πρέπει εδώ να απαντηθούν στο λόγο επειδή, γιατί είναι μια εκπομπή που δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο. Ε. Πάμε Φωτιάδη. Και τέλα πόπο. Τέλα πόπο. Τέλα πόπο. Τέλα πόπο. Δεν υπάρχει αυτό. Παιδιά, είναι 6.24 μόλις, ε. Πού να πάει και 6.25. Έφερα και το διαμάντι το Λίμπερο, να ξέρεις. Το διαμάντι, είναι το διαμάντι του Νείλου και το διαμάντι το Λίμπερο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και το Twitter εδώ. Τα πάντα. Και το Twitter, ό,τι θέλουμε. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Οι Καμπτζηδιανοί κάποτε κατεβαίναν με τα κάρα στην περιοχή εκεί στο Χαριλάου. Ναι. Λοιπόν, και πουλούσαν τις μπάνες. Ήτανε χωρά. Ντομάτες στη λαχανογορά. Μπάμιες. Ποιος έτρωγε μπάμιες, μωρέ. Έλατε. Μόνιμα εκτός θέματος, αλλά πολύ φίλος σήμερα δεν έχω να παράδειξη. Δεν θα μιλήσω μαζί σου, γιατί να ρωτήσω μόνο κάτι. Είσαι κακός. Να ρωτήσω κάτι. Να ακούσω. Τι ώρα παίζετε. Πότε. Την Κυριακή. Ξέρεις, δεν είμαι πολύ ποδοσφαιρικός και δεν ξέρω και όλα. 7.30 τι ώρα. 7.30 το πρωί. Ναι, όχι, το 7.30 το απόγευμα. Είχε γίνει ένα φιλικό 8 και το πρωί. Βόλευε μια φορά τον Ολυμπιακό για προπόνηση. Ναι, φιλικό στο Καρπενήσι. Έχει γίνει αυτό. Ναι. Σοβαρά, δεν το ξέρω. Στο Καρπενήσι 8 η ώρα το πρωί. Ποδόσφαιρο. Ναι, πριν 5 χρόνια. Αλλά είναι πάλι μισά μας. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Μαζητήρια και λεφτά. Και φαγητό και πήγανε. Λοιπόν, η Καυτζίδα ήταν ο Λομπάμιες. Μπορεί να το επιβεβαιώσει ο Πασχάλης. Μάλιστα. Ποιος αγοράζει μπάμιες, ρε φιλαράκι. Εκείνη την εποχή, ίσως η μπάμιες. Το μάταρε. Είχα φίλο από εκεί και ο πατέρας του είχε κάρο. Πριν 50 χρόνια ήσουν εσύ στη Θεσσαλονίκη. Δεν νομίζω. Θεσσαλονίκη, ως είμαι, ρε φίλε. Γεννήθηκα, δεν είμαι από Χαλκιδική. Εγώ γυναίκα μου είναι από εκεί. Εγώ είμαι Πολυχνιώτης, πολύ κοντά με το νούμερο 14. Θεσσαλονίκη δεν ήταν η Πολύχνη, ρε φίλε. Πώς? Χωριό ήταν. Ναι, καρά εσύ. Καράσιν ήταν η Πολύχνη, δεν ήταν χωριό, ήταν προάστιο και περνούσαμε ποτάμι προάστιο για να πάμε σχολείο. Και το Χαριλάου. Έλα τώρα, άστα αυτά. Στο δημοτικό που πήγαινα είναι ακόμα, υπάρχει κακό, το Πέτρινο. Είναι. Ο Χαριλάος ήταν που έφερε το νερό. Ρε, μιλάμε για την Πολύχνη τώρα. Άσε τη Χαριλάου, μπερδεύεσαι. Άστο τώρα, κάνει κοιλιά η ιστορία. Καμτσίδα. Άστο τώρα, εκεί που πάμε τώρα να ανέβουμε. Στον Τελαπόγκο. Τελαπόγκο, δεν καγόρι μου. Ξέρεις τι σημαίνει το τραγούδι? Όπα. Δεν είμαστε σήμερα για εξηγήσεις. Έλα τώρα να τα ακούμε. Τέλος πάντων, ναι, αγόρι μου. Θα το εξηγήσουμε. Gypsy Kings, έτσι. Τι να πω, εντάξει, κρίμα. Προτείνω να μπει ο οδηγός με τη ρεζέρβα και να πετάξει έξω. Όχι, ναι. Θα σε πω και το άλλο, θα σε πω τα νέα. Έχω και ένα γεγονός. Τι έκανε ένας που πήγε να δουλέψει στα πρόβατα. Τι έκανε? Παίρνει τηλέφωνο αυτός εδώ. Ναι. Και αυτό πολύ σχετικό. Ένας που ήθελε για να δουλέψει στα κίδια. Ναι. Και αυτή ήταν καμιά 78 χρονών. Ναι. Παίρνει τηλέφωνο αυτός. Έλα, θιά. Έλα. Yeah. Εγώ πήρα και τα πράγματα. Κάνει μια δόση έτσι αυτός. Λέγονται έτσι πράγματα. Κάνει. Ναι, τα πράγματα. Ποια πράγματα? Α, ποια πράγματα. Τι γίνεται? Ναι. Ποια πράγματα? Εγώ πήρα και τα πράγματα. Όχι, ρε. Μεροκάματο εγώ δεν δίνω, λέει. Πες μου, ρε, του λέει. Πόσο δίνεις μεροκάματο, θιά? Λέει 400 ευρώ. Α, καλά είναι. Δεν μου λες, θιά? Φαΐ κάνεις? Όχι, δεν κάνω φαΐ. Κι άμα πεινάς το βουνό επάνω, τι θα κάνω? Θα σπάξω και μια προβατίνα, μα λέει αυτός. Λέει αυτός μετά. Θα σπάξεις προβατίνα. Παραματευτής. Ναι. Ω, αυτός πήγε για δουλειά. Ναι, τα πράγματα όμως. Ναι, για τα πράγματα, τέτοιο. Λέει. Τελειώνει η εκπομπή σιγά σιγά. Κι άμα με σηκώσετε πολύ. Ρέι. Κι άμα με σηκώσετε πολύ. Φιά. Είναι μέσα στο καφενείο αυτή και πάρα.
Πεθάνε στο γέλιο. Θα γεμάσει τώρα, πεθάναμε και πεθάνε στο γέλιο, δεν σε μιλάω. Έλα, πια, δεν σε ακούω, πια. Κάτσε να δούμε γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Ακούς, ξέχασα αυτό να πω. Θέλω να με κάνει την διασκευή του τραγουδιού σου να μου την τραγουδήσει. Ναι, το προχθεσινό. Μετά τις 7. Μετά τις 7. Τώρα είμαστε τα μεξικάνικα. Τώρα 7 η ώρα ξεκινάμε. Οι διασκευές τώρα είναι τα... Μεξικάνικα, τώρα πρέπει να βγάλω τώρα. Unplug. Να μου εξηγήσει το στίχο. Ναι. Σιδερώνω στην οικοδομή. Τι σημαίνει σιδερώνω στην οικοδομή? Αααα. Θα μάθει. Φλαράκι, φλαράκι, σε πω εγώ. Θα σε πω εγώ που είμαι μηχανικός. Σιδερώνει στο καλούπομα ο σιδεράς πριν πέσει τον πετό. Δεν λέμε, είναι η τοποθέτηση οπλισμού του σίδερου. Α, αυτό είναι το σύνδερο. Έχει δηλαδή πολλά μηνύματα αυτό. Ναι, τι νομίζεις? Καλά τώρα, πού πήρες τώρα? Τη στηρέλα, τη στηρέλα. Όπου πήρες. Θα μάθεις, κλείσε, τσάω. Καλημέρα. Τσάω, μόρι μου γλυκό, καλώς τα τέτοια. Καλημέρα. Καλημέρα, Βάμπη. Καλώς το να. Είμαστε κι εμείς εδώ. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Γεια σου, φίλε. Πηγαίνουμε σκύτρα με 30 χιλιόμετρα, Βάμπη. Γιατί... γιατί δεν βλέπουμε τίποτα. Α, μάλιστα. Καλά, και εμείς δεν βλέπουμε. Εδώ που πάμε με τα πόδια, πάλι δεν βλέπουμε μπροστά μου. Κάθε μέρα. Το Λευτέρι δεν ξέρουμε τώρα προς τα που πάει. Έχει ο Μίχλη τι? Πάρα πολύ. Α, εντάξει, προσοχή, προσοχή. Δεν βλέπουμε το μισό μέτρο. Ναι, αλλά ακούτε όμως. Αυτό έχει σημασία. Ακούμε, ακούμε. Τέλος. Ακούμε. Αυτό είναι. Σημασία έχει, μπράβο. Αυτό, έτσι. Γι' αυτό είναι το λίπερο διαμάντι. Συνοδηγεί η ακοή σου. Συνοδηγεί η ακοή. Προς ένα καλύτερο κόσμο. Ναι, μάλιστα. Ο φίλος είναι ο Λιμνιός, φίλης από την Σκύδρα. Με τη Λιμνιός, όχι Λιμνιός. Με τη Λιμνιός. Ναι, φίλε, είναι ο αδερφός μου και πήγε πρώτη φορά το 78 αξιωματικός. Βρήκε τη ιδέα και μένουν πίσω από τον Άγιο Θεράποντα. Έχω πάει σε 30 φορές. Στον Άγιο Θεράποντα ένα δειλινό. Μάλιστα. Ναι, την έχω γυρίσει όλη φιλαράκι. Πήγα και 10-15 φορές Αϊβαλή, πήγα Πέργαμο, όλα τα πάντα. Πήγα, βρήκα το σπίτι του Ηλία Βενέζη. Του Ηλία ρίχτω το σπίτι. Ναι, ρε. Ναι. Όχι, όχι. Αυτοί γεννήθηκαν. Και ο Βενέζης και ο άλλου γεννήθηκαν στο τέτοιο, στο Αϊβαλή γεννήθηκαν. Μάλιστα. Καλό δρόμο και προσοχή. Γεια σου, φίλε. Γεια. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Για να δούμε, γραμμούλα μας περίμενε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Θες να ρωτήσω, επειδή εγώ αυτό που θα πω, το θέμα προσυζήτηση, σας αρέσει στη Βουλή. Ναι, δουλεύουμε μία μέρα την εβδομάδα. Και να πληρωνόμαστε τα λεφτά που πληρωνόμαστε. Τώρα μιλάς σωστά. Σωστά. Τα λεφτά που πληρωνόμαστε αντιστοιχούν σε δουλειά μια σήμερα στην εβδομάδα. Σήμερα, ρε, ναι. Που ζούμε. Τα λεφτά αντιστοιχούν, μην νομίζεις παραπάνω. Δεν ξέρω. Ό,τι πει ο Φωτιάδης. Το Φωτιάδη θα τα θέτεις. Είναι... μέρα την εβδομάδα και 3 εκατοστάρικα το μήνα. Ψήνεσαι. Ψήνομαι. Ωραία, το... έγινε, πες το, πες το, πες το. Φίλε μου Μιχάλη. Τέταρτη φορά. Τέταρτη φορά, μετράς εσύ. Τέταρτη αν ήσουν τώρα εδώ, λέω, σου κάνω μια ερώτηση. Αν ήσουν και εσύ στη θέση του Λευτέρη και περνούσες έξω από τη Βουλή και μπορούσες να μπεις μέσα, ποιο θα ήταν το μοναδικό ερώτημα? Είχες μια ερώτηση να απευθύνεις εκεί στους άρχοντες και στους ηγέτες αυτού του τόπου. Ποια θα ήταν η ερώτηση που θα απευθύνεις? Θα έκανες μια επερώτηση, ρε παιδί μου, θα έμπαινες έτσι. Θα έκανα εγώ για τους εθνοφύλακες. Μάλιστα. Για τους εθνοφύλακες που υπηρετούμε και είμαστε το δεύτερο σώμα. Σε περίπτωση που γίνει με τους απέναντι. Μάλιστα. Κύριε, να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Γιατί ήταν να μας κάνει ο Καμένος. Ναι. Να μας κάνει μόνιμους. Κάει και τώρα αυτός, πάει. Λοιπόν. Δεν μας έκανε ο Καμένος. Θα με ρυμνήσω εγώ. Θα με ρυμνήσω εγώ. Μια ερώτηση εγώ. Εγώ άμα θα έπαινα στη Βουλή θα έλεγα, ρε παιδιά, πότε θα πάρει το επόμενο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Αλλά είπαμε. Ναι. Τι είναι, πάρει με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ. Θα φύγω μόνος μου. Θα φύγω. Όποιος ξαναμιλήσει για μένα. Κόψτον, Φωτιάδη, κόψτον. Α, ναι, ξέχασα να πω. Κύριε Μπάμπη που λέει και ο Λευτέρης. Σήμερα από ό,τι καταλάβατε, εγώ και εσείς είμαστε τα ούζα. Εδώ είναι. Δεν αφήνουμε όμως να. Είναι ο σκηνοθέτης. Να εξελιχθεί. Έτσι. Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα για να πάρουμε μια τάξη εδώ στα σημάζευτα και επιστρέφουμε δυνατοί με μαζί της και ο φίλος μας ο Κλεωμένης και με Ρίκη Μάρτιν, βέβαια. Θα ακούσουμε πολύ καρναβαλική μουσική. Live and la vida loca. Ζούμε τη ζωή μας, δάκρα. Ζούμε τη ζωή μας μέσα στην τρέλα. Από το πάρα πολύ πρωί, 6 με 8 κυρίες και κύριοι. Το λόγο επειδή αγέροχο στέκει αραγός και σύντροφος στην πιο δύσκολη στιγμή της ημέρας. Προσπαθούμε να την κάνουμε ο λίγο τι πιο εύκολη. Σήμερα με εκλεκτή παρέα, εκπομπή εορταστική, γιατί είναι και τριήμερο, είναι της αποκριάς, είναι των καρναβαλιών.
θέλω να μου πεις, φίλε μου Μιχάλη, για εκείνη την κορυφαία αμφίεση που μας περιέγραψες τηλεφωνικώς, που ντύθηκες Λαχιοπόλης. Α, αυτό γίνεται το 1984. Και έτσι θα βάλω και ξάδερφος είναι αυτός εδώ. Σαν σήμερα το 1984. Με λέει να τσεντήσω Λαχιοπόλης. Πού τα πήρε χαρτόνια, με έκανε ας πούμε, με έκανε σαν πυραμίδα με τα μάτια και γύρω από πάνω μέχρι κάτω Λαχία. Λαχία. Λαχία αληθινά. Στο κεντρικό του δρόμου, ναι. Λαχία αληθινά. Ναι, αληθινά, ναι. Ό,τι πεις θα κάνει. Όχι, ήταν τέτοια. Λιγμένα. Λιγμένα. Έλειξε τελείως. Τα πέταξε. Έχεις κερδίσει ποτέ κανένα ποσό στο Λαχείο ή στα τυχερά παιχνίδια? Κέρδισε 600 στο δέκιο. Στο καζίνο. 600 τι, ευρώ. Σε πόσο ευρώ. Σαμουράι, σαμουράι. Τι σαμουράι. Σαμουράι στα μηχανάκια. Α, στα μηχανάκια σαμουράι. Σε πόσο ευρώ τα έφαγες μετά? Δεν έφαγα, κύριε. Έφυγες. Έδωσα ένα 50 και πάτησα 5 φορές από μισό ευρώ. Μια χαρά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, μας το κλεισε. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε. Έχει αποχωρήσει ο οδηγός. Δεν θα μπει μέσα. Άστο να παρακολουθεί. Έχει μετά δουλειά. Τι θα, πού θα πάτε μετά? Μετά θέλει να τον πάω στη Δέκυνα. Πού? Στην Κρίνη για καφέ θέλει. Στην Κρίνη. Ναι, αλλά πρώτα θα πάμε τον φίλο μου τον Μπάμπη. Ναι, θα με πάνε σπίτι με τη ρεζέρβα πίσω. Ω, δεν υπάρχει ρεζέρβα. Την βγάλαμε σήμερα. Τον είπα. Το μαμάξα μου τον καθαρίσει. Δεν θα σα ξαναπάρω το λόγο. Μάλιστα. Δεν θα πάτε καμιά επίσκεψη που είχατε πάει την άλλη φορά μετά την εκπομπή? Θα δούμε. Στο φούρναρι και κάναν γύρω γύρω μετά το φούρναρι κάπου πήγανε. Μετά το φούρναρι. Δεν ξαναπάμε εκεί. Πάμε. Μα γυρνούσαν γύρω γύρω την πλατεία. Μάνι, μάνι, μάνι. Θέλει μάνι, μάνι. Πώς θα γίνει, ε? Δεν έχει μάνι, μάνι. Οπότε στην Κρίνη για καφέ, έτσι πρωί, μια χαρά με τη δροσούλα. Κυριλάτα. Απλά είστε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Έλα, Παμπή. Νάτος. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Άλλο θέμα. Ρωτάω ένα δημόσιο υπάλληλο. Ναι. Λέω πότε να έρθω στη Βουλή εδώ να θέσω κάποια θέματα. Πότε νέσκες. Μου λέει έλα 6,5 ώρα. Έρχομαι 6,5 ώρα. Άλλος δημόσιος υπάλληλος. Μου λέει δεν μπορείτε κύριε 6,5 ώρα, 9 η ώρα ανοίγουν τα γραφεία. Αυτός που μου είπε 6,5 ήταν νέος, ήταν νιούφης που λέμε στο στρατό. Ρε φίλε, αφού είσαι νέος και το τζόκι σου δεν είναι παλιό και δεν σηκώνει σκόνη, γιατί λες βλακίες αν δεν ξέρεις? Μάλιστα, ένα αν δεν ξέρεις εξαιρετικό θέμα προς συζήτηση. Έτσι του παναλέει. Πάπη, αν δεν ξέρεις και είσαι νέος, κάτσε σπίτι, έτσι. Διάβασε. Μάθε, ενημερώσου. Στρώσου. Και πάρε τηλέφωνο στο 287 και 38 για να. Όχι, σου κασίδι το κεφάλι του. Να στα εξηγήσουμε όλα. Έγινε. Τον έβαλε στη θέση του. Ναι, ναι, ναι. Έχει γίνει. Ο Λευτέρης νομίζω ότι παίρνει άλλη εκπομπή, μου φαίνεται. Έχει γίνει. Σοβαρά. Over 4. Τι. Over 3. Πόσο το παίξει. Over, καλά, over. Σήμερα 17. Πόσε είμαστε, μετρά. 5. Εγώ μέχρι να πάει 8 η ώρα θα μετρήσω 10. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Πρόντιτζι. Τι γίνεται? Πρόντιτζι, πού είσαι, κόρη μου? Καλά είστε όλοι? Α, σούπερ. Καλά εδώ έχει γίνει το στούντιο τώρα. Έχει γίνει. Αν ήμασταν καλά εδώ θα ήμασταν. Έτσι, σωστό και αυτό. Πυροβολημένοι. Τρίκαλα, τρίκαλα, τρίκαλα κυλκής. Έτσι. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι πολύ που ή γνωρίζεστε ή κάνετε ότι γνωρίζεστε όλοι μεταξύ σας, δεν ξέρω, με τα τηλέφωνα εννοώ. Ναι. Πάντως άμα γνωρίζεστε ζηλεύω, ναι. Πραγματικά. Μα γνωριζόμαστε, συνομιλούμε σχεδόν κάθε μέρα, οι ίδιοι και οι ίδιοι. Γίνε ακροατής για να αποθεωθείς. Είναι, εντάξει, είναι. Έτσι, όχι. Έτσι. Σε διάρκεια. Είμαι μια φορά στις 3 εβδομάδες, κάθε... ο Μπάμπης ξέρει. Ναι, δουλεύει βάρδια, εργοστάσιο, βασανιά, εργατιά. Δύο εβδομάδες δεν σας ακούω, μία σας ακούω. Τη χάνει να τον παίρνουν από την εταιρεία δημοσκοπήσεων τις εβδομάδες που δεν μας ακούει. Γι' αυτό είμαστε μηδέν. Γι' αυτό είμαστε μηδέν. Ακριβώς. Έτσι. Καλά να περάσετε. Επίσης, και εσύ. Και θέλω να κλείσω με ένα ανέκδοτο που ελπίζω να μην το ξέρετε. Όχι ανέκδοτο, ερώτηση. Μάλιστα, για να ακούσουμε. Είναι από αυτά που έχουν πιο καλή ισχύ όταν είσαι λίγο πιωμένος, λίγο έχεις πιει. Να φροντίσουμε, να το πράξουμε. Δεν ξέρω τι κάνετε εκεί πέρα. Εκτός από τα πουρα δεν ξέρω αν το κάνετε και αυτό, αλλά τέλος πάντων λοιπόν... Έχω κούμαρο τέτοιο μαζί μου, δεν ξέρω αν ξέρεις, σχετικά με κούμαρο τσίπουρο. Για ρίξτε την ερώτηση. Αμάν. Ναι. Λοιπόν, μιας και είμαστε και όλοι πόντι. Ναι. Είτε είμαστε είτε δεν είμαστε σε είδης. Ναι. Λοιπόν, γιατί πόντι, γιατί.
Αυτό. Μάλιστα. Αυτό. Μάλιστα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Πόντι, γιατί. Για απάντηση. Λόγω επειδή, ξέρω εγώ. Επειδή, πόντι, επειδή. Μάλιστα. Γεια σου, καλό τρίμερο. Έτσι. Μεγάλα ζητήματα, κυρίες και κύριοι, τίθενται εδώ στο. Και απαντώνται, και απαντώνται ταυτόχρονα. Έτσι, στο τρίμερο που έχουμε μπροστά μας, έχουμε καθαρά Δευτέρα. Πού θα πετάξουμε αετό, Μιχάλη μου? Πού θα πετάξουμε αετό? Στην Περαία. Δεν θα πετάξουμε αετό, απλά γιατί... θα πάμε στα Βασιλικά να πάμε να δούμε το καρναβάλι. Το καρναβάλι, θα το Βασιλικό. Έτσι που είμαι. Έτσι που είμαι, από σήμερα. Και στο YouTube με είδανε που είχα πάει. Πότε? Στο... Πού είναι στο καφενείο. Ναι. Με είδανε και με λέει, κάνω και κανένα δύο εδώ στο Λίπερ που κάναμε ναι. για το καρναβάλι. Ναι. Έλα λέει από εκεί, υπάρχει ένας φίλος από εκεί, έχει καφετήρια και θα ψήσει εκεί. Εκεί θα στήσει, θα έχει κοψίδια ιστορίες. Πότε αυτό, και... το προλαβαίνουμε? Καθαρά Δευτέρα, Δευτέρα που είναι. Ναι. Κοψίδια. Κοψίδια θα έχει, κύριε, θα έχει τα ούλια, θα έχει αυτά. Ωμα, προλαβαίνουμε. Στα βασιλικά με λουκανικά. Αλλά θέλω να βρω το. Τι να βρεις. Θέλω να βρω από την E3, αν μπορέσουμε και έχουμε κανένα γνωστό έχουμε, ή κανένα. Έχουμε την Έλσα την Πιμενίδου. Μακάρι να. Α, πού πήγες. Να μπορέσουμε να. Την ξέρεις. Όχι, δεν την ξέρω, γιατί, ξέρω ρε. Γιατί σε είδα στην εκπομπή. Α, εντάξει, την ομάδα μα από εδώ. Σε είδα, κόρη, σε είδα. Απλά να βρούμε γιατί είναι σημασία. Είναι το... Γιατί με κάψανε, για. Ναι, καλά, το μόνο σου και εσύ μα έκαψε. Σε κάψανε. Με μπουρλωμένο μάτι, ξέρω εγώ, και μετά με βάλανε πάνω με μπουρλότ με κανένα. Έτσι, μπουρλότ. Ζαν Ντάρκ. Έτσι, κυρίες και κύριοι. Στο εορταστικό λόγο, επειδή τη Παρασκευούλα, κυρίες και κύριοι. Θα δώσουμε και τα προγνωστικούλια μας. Βέβαια, για αυτό φέραμε τη μάτσα. Έχεις έτοιμη μαγική σφαίρα. Βέβαια. Λες να τα πούμε να τώρα. Να την ανάψω και όλοι να την ανάψεις εδώ. Θα σε τραβήξω μετά και βιντεάκι. Γιατί έχουμε και φουλ αγωνιστικό τριήμερο. Χτες είχαμε και αγώνες για το Europa League. Για την πρώτη φάση των 16. Τα πρώτα παιχνίδια για το Europa League. Όλο παίχτες του ΠΑΟΚ και χθες. Ο Λέο Βάτς. Ο Λέο Βάτς κέρδισε την Μπενφίκα, αυτό που δεν κατάφερε να κάνει ο ΠΑΟΚ. Το έκανε ο Λέο Βάτς με την Δυναμό Ζάγκρεπ. 1-0 η Δυναμό την Μπενφίκα. Ο Στόχ έβαλε γκολάκι μέσα στην Σεβίλη, στο 2-2 της Σεβίλης με την Σλάβια Πράγας. Είχε κανέναν άλλον έτσι ΠΑΟΚ συναγωνίζεται χθες. Προχθές ο Όλσεν. Γενικότερα, δίνει παίκτες ο ΠΑΟΚ και φτιάχνει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Βαλένθια Κράσνονταρ 2-1, Νάπολη Red Bull Salzburg 3-0, Chelsea Dynamo Kiev 3-0, Zenit Αγίας Πετρούπολης Villarreal 1-3, με τον Μακ να παίζει με την Zenit. Dynamo Zagreb Benfica 1-0, Ren Arsenal 3-1, με την Arsenal να παίζει στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα με 10 παίκτες λόγω επειδή αποβολής του Σοκράτη Παπασταθόπουλο λίγο πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Σεβίλη Σλάβια Πράγας 2-2 και Άιντραχτ Φραγκφούρτης Ίντερ 0-0. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπαμπίνο. Ναι, μέτρα. Έξι, πάμε. Όταν έχεις τον Γκάν και Φωτιάδη, ναι. Δεν μπορεί να μην κάνεις μια χρωματικότητα πάνω από 90%. Όλη η Θεσσαλονίκη σε ένα κουτάκι. Έτσι, αυτό. Όλη η Θεσσαλονίκη σε ένα κουτάκι. Καταδικασμένοι είμαστε στην. Εδώ σ' ακούει η μισή Αθήνα. Δεν σ' ακούει όλη η Θεσσαλονίκη. Σαν τον Τζατσόπουλο. Η μισή πιανού, ναι, του Τζατσόπουλου. Δευτέρη. Μ' ακούνε αγόρι μου από Λαγωνίση. Το ξέρω. Ακούς, χαιρετίσματα την κουμπάρα μου, την Τζέρι και τη μεσήτρια. Και από Λαγωμάνδρα μας ακούνε. Από εκεί, από Ελληνικό, Βάρκισσα, Καβούρι. Τα μέρη, ναι. Την Βάρκισσα. Κάνε ένα πρόεδρο εκεί το Καβούρι. Ξέρεις κανένα. Έλα αγόρι μου. Σ' ακούνε και από το Καρπενήσι. Μάλιστα. Εδώ ρε τα εμπειράτα με ακούνε τότε που ήταν να κάνω το προξενιό να γίνει με τις καμήλες, 25 καμήλες. 25 καμήλες χάσαμε, άστα. Μέχρι και εκεί. Μέχρι και εκεί. Φιλιά, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το. Καλημέρα. Γεια σου Αράου. Και το Αράου σας ακούει, παιδιά. Σουίτσερλαν. Σουίς. Να σας πω μια καλημέρα. Και καλά έκανες. Ευχαριστούμε. Και σε όλη την παρέα και το Μεξικάνο εκεί πέρα στην Αφούρα. Ρίξε ένα Μεξικάνικο. Ε, αμίκο, come sta da io bene και τέτοιο. Και τέτοιο. Ε, αμίκο. Σπίτι Κοντζάλες. Κοντζάλε. Αρρίμπα. Αρρίμπα. Ρατεπέτο. Λοιπόν,
Παιδιά, σας ζηλεύω γιατί τέτοια πράγματα δεν έχουμε εμείς εδώ πέρα. Δεν πειράζει, μπορεί, τα ακούς. Παπί, να πω κάτι. Δεν μας κάνεις καμιά χορηγία να έρθουμε εκεί στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο, στην Ελβετία είναι. Να έρθουμε εκεί πέρα να κάνουμε εκπομπή. Κάτσε, γιατί έχω και από το CNN έχω μιλάω με έναν έλεγχο. Μιλάω από το CNN έχω. Τα ράδια τέτοια πλάκα δεν έχουν. Δεν έχουν εκεί, Παπί. Τέτοιο καλαμπούρι. Τι έχουν αυτοί, πολιτικό προερχόμενο. Άμα είναι να έρθω εγώ, έχω και τον υπουργό μου τώρα και να κάνουμε. Έτσι. Σε όλα μέσα είναι αυτοί, σε ναι? όλα μέσα, αλλά είναι... Μόνο σε πολέμους δεν παίρνουν μέσα. Ο κόσμος εδώ πέρα είναι πολύ διαφορετικός. Mm. Και χτες είχαμε πάλι... Τι είχε? Με τους συνταξιούχους είχαμε τέτοιο... Μάτς. Πάλι ήθελα να αύξησε. Δεν τους στάνε να δει τα 2,5 χιλιάρικα που παίρνουν το μήνα. Να τα. Τα δύο. Όχι μωρέ. Τι είπαμε. Τα λεφτά εδώ πέρα αυτούς δεν τους σύγκρινουν αυτοί. Τι τους σύγκρινουν, ρε. Δουλεύουν, πληρώνονται, δεν υπάρχει. Αυτοί περιμένουν τα λεφτά όταν δουλεύουν, τα τρώνε. Ναι. Κάτσε. Καταρχήν δεν έχουν το, συγγνώμη λίγο, δεν έχουν όπως έχουμε εμείς τα καζίνο. Δεν έχουν τις ταβέρνες. Πού τα πάνε αυτά τα λεφτά. Πού τα τρώνε. Πού τα τρώνε αυτά τα λεφτά. Δεν έχουν θάλασσα αυτοί. Μια λίμνη έχουν εκεί πέρα. Τι έχουν, δεν έχουν τα καζίνο. Μεγάλη λάθος είσαι. Γιατί? Καλά έχει καζίνο στην Ελβετία. Δεν έχει εδώ πέρα. Καλά είσαι. Δεν έχουν τέτοια πράγματα. Δεν έχουν. Τι περιμένουν, άμα βγουν συνταξιούχοι, τότε με τη σύνταξη την περνάνε. Μάλιστα. Κάτσε, συγγνώμη σου. Τώρα συγκλονίστηκε. Βγαίνουν εκεί στα βέρια, εκεί είναι τα ρεστοράν, είναι σαν τους πύργους εκεί, ναι, σαν τις αγγλίες του 1880. Τέτοια πράγματα έχουν και έχει έναν πουρτιέρι εκεί πέρα και σε λέει έλα μέσα. Την καψίδα. Την καψίδα. Έλεγα μόνο. Δεν πειράζει, αλλάξαν τώρα, αλλάξαν. Τι έχουν μπαράκια, τι έχουν αυτοί. Έχουν. Ακούστε τώρα. Πες του Μπάμπη. Ακούω. Χτύπα μία. Έξω από το Ιναράου, ναι. Είναι ένα ρεστοράν. Ξέρω ποιο θα με πεις, με τον καπετάν. Με τον καπετάν, αυτό εκεί πέρα, τώρα έχει τα καρναβάλια εκεί, εκεί έχει καλό καλαμπούρι. Εκεί καλαμπούρι, εκεί. Και εγώ μια χρονιά. Να μας κανονίσεις να έρθουμε εκεί, να κάνουμε σοου, εδώ όπως είμαστε. Πανάκριβα είναι όμως. Να μας δηλαδή, να πάμε στα καζίνο. Και το πιο, δηλαδή για να πας εκεί δυο πιάτα, δηλαδή είναι 100 ευρώ. Μπάμπη. 100 ευρώ είναι, δηλαδή δύο πιάτα. Να κάτσε, μου κάθεσαι δηλαδή στην καρέκλα, δύο νερά, δύο πύρες, μια σαλάτα και δύο φιλέτα που είναι, 100 ευρώ κατευθείαν. Πληρώνει και κουβέρει. Εκεί πληρώνει και το χαρτί, Δεν έχει σαλάτα. Τα κάναμε σαλάτα. Να σε καλά, Χαραλάμπη μου. Γεια σου, Χαραλάμπη. Φιλιά μας, τα φιλιά μας. Ζηλεύω πάλι. Μα ζηλεύει. Αλλά κοίταξε, συγγνώμη, πάμε να πω κάτι. Μα ζηλεύει. Μα ζηλεύει. Όχι γι' αυτό. Αλλά χαίρεται ο άνθρωπο. Εκεί δεν έχει και το χουλιάμα που έχουμε εμεί εδώ. Και την κυρά, χαιρετισμού. Αλλά έχουμε εμεί το αντίθετο. Γεια, bye. Έμεινε ακόμη λίγο καιρό. Έρχομαι για 40 μέρε. Άντε, πάμε να σε δούμε. Θα βρεθούμε. Θα κάνουμε τα 40 εδώ. Θα φάμε φωτιά. Δεν πιστεύω να βρεθούμε. Άντε, θα σε φωνάξουμε όλα. Να φάμε φωτί. Τσάω. Γεια σου. Θα κάνουμε μια, είπαμε, θα μαζευτούμε και θα πάμε στη Βέρεια. Εκεί στη Βέρεια. Και καταρχήν, ναι. Να στείλω χαιρετίσματα το φίλο μας, πώς το λένε, την καντίνα που έχει. Ποια καντίνα, δεν έχει καμία καντίνα. Στη έχει... Βέρεια. Όχι, Βέρεια, όχι, που έχεις πάει. Δεν που... πήγα σε καντίνα εγώ. Όχι, ήταν να πάω. Ποιον έχεις στην Κοζάνη. Ήταν, μου προτείνει να πάω σε μια καντίνα, δεν πήγα όμως, δεν είναι φίλος μας, αλλά μπορεί να γίνει στο μέλλον. Μπορεί να γίνει, δεν έτυχε. Γι' αυτό δεν έλεγε χθες. Ναι, έλεγα ότι θα πήγαινα και είδα ένα βιντεάκι. Δυστυχώς έχω φίλους από όλες τις παραγωγικές τάξεις και όλους τομείς. Δεν έχω φίλο καντινιέρι. Παιδιά, τόσα χρόνια δεν έχω φίλο γυρά. Πήξαμε στους φίλους στα μπαρ και στα μάρκετ και στα τέτοια. Τα σωστά. Δεν έχουμε τις σωστές παρέες. Έχεις φίλο καντινιέρι, φίλο μου Μιχάλη. Καντινιέρι. Όχι, Όχι, όταν ήμουν κάτω στο πάρκινγκ για τότε που είχε την κίνηση στην Γαλλή του 10, 11, 12. Ναι, τι κίνηση καλή είχε. Είχε καντίνες εκεί. Α, πού, σε ποιο πάρκινγκ?
Στο εκεί που βγαίνουν τα μαγαζιά, τα καλοκαιριά, στο καζίνο, τα προσεξίδια. Α, εκεί, εκεί. Εκεί, ναι, ναι, ναι. Εκεί έκανα και κονέ με έναν από εδώ, από το Δερμοπόταμο. Ο καημένος ήταν να έρθει να δουλέψει εκεί και ήταν ένας εκεί. Και το βοήθησες. Το βοήθησα εκεί και μου λέει, έλα πάρεις κανένα τέτοιο. Εντάξει, όταν φιλούσα το μαγαζί εγώ. Ναι. Κανασυντή. Ε? Κανασυντή, πάρει τον τροπό του. Όχι, όχι, όχι. Ας σε δώσω λέει και ένα κουψίδι να φας να κάνεις, να πούμε, βοηθάς και έτσι. Αυτά, αυτά είναι, αυτά είναι. Φίλοι καντινιέρδες, αν θέλετε να γίνετε και δικοί μας φίλοι, στην πραγματικότητα εδώ. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε τηλέφωνο, δεν. Απλά να νιώσουμε ότι είστε κοντά μας στο 2310287 και 38 FM και ενώ μηνυματάκια, αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή βεβαίως στα ιντερνέτια. Στο καρναβαλικό κάνουμε πρόωρη παρέλαση εμείς σήμερα. Παρελάβουμε στα Ριτζιανά. Βεβαίως, βεβαίως. Κάνουμε και κούλουμα, τα κάνουμε όλα μαζί. Όλα, και όλα, μεγάλη εβδομάδα και όλα. Όλα σε μια ημέρα, σε ένα διήμερο. Εδώ συγκλονιστικό. Και την άλλη φορά που θα έρθω, τώρα ήρθα άρον-άρον. Ναι. Εντάξει, δεν σε έφερα που. Και έφερε δύο σακούλες που να αρχίσουν. Στη γειτονιά, ναι. Τώρα εντάξει, δεν είναι διαφήμιση, είναι λίγο. Είναι γαμβέτα και καρακάση γωνία. Να χαιρετήσω τον φίλο το Σταύρο. Λοιπόν, κυμαδόπιτα. Όλα εκεί επί τόπου. Ανοίγει το φίλο, ψήνει. Η μισή ταξιτζή τη Θεσσαλονίκη, τώρα όποιο ταξιτζή ακούει. Κερνάει. Άμα πάμε εκεί, κερνάει. Μέσα θα πει συνήθω. Αφού διαφημίστηκε από λόγο επειδή. Νοστιμιά το όνομα. Γεια σου. Κάντε τοποθέτηση που μπορούμε να πάμε να φάμε. Τζάμπα, ε. Πότε θα μας πάρει στο τριάδι εκεί στο δικό σου χωρικό, Μιχάλη? Εκείνο μπορούμε να το κάνουμε, αλλά εντάξει, ο άνθρωπος είναι αλλού χωριά. Ναι. Σε άλλο είναι. Με μια κεράσει ένα σουτζουκάκι. Εντάξει, μπορεί να του κάνω το πω εγώ το κουστάκι εκεί. Δεν θέλουμε λεφτά. Σε είδος, δεν θέλουμε λεφτά. Εντάξει, εντάξει. Πάμε για πρόδρομο, ρε. Εκεί και κοντά τώρα. Παιδιά, οπουδήποτε. Εγώ πηγαίνω, κάνω περιοδία. Μία θα κάνουμε τώρα εδώ το τριήμερο. Πάσχα θα είμαι εκεί, θα ψήσουμε κατσίκι. Που θα είμαστε Γρεβενά Καστοριά από το Λεμαίδα και την επόμενη φορά. Μιλάω για 15 μέρες. Τώρα τριήμερο εκεί. Πάμε ψακούδια να φάμε κανένα καλαμαράκι. Μετά, μετά αυτά. Μετά. Δευτέρα, ρε. Δευτέρα, 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 ναι. Ναι. Όταν θα πάω λίγο καλύτερα για κάτω, εξωτικό στην Αθήνα. Θα έρθω, ναι. Ζωντανά. Πότε τελικά, δεν έχουμε μάθει ακόμα ημερομηνία, δεν μας έχεις δώσει. Είναι 5 Μαΐου, τελειώνει το πρωτάθλημα. Τελειώνει το πρωτάθλημα την Κυριακή. Εκείνες τις μέρες θα κάνουμε, τι να κάνουμε τώρα. Μετά έχει τελικό, αμέσως. Δεν το πειράζει, εκείνες τις μέρες θα φύγουμε. Λοιπόν, ο τελικός θα είναι Σάββατο, θα τελειώσει τα ποδόσφαιρα. Θα έχει και κόσμο Κυριακή, κάτω Κυριακή στην Αθήνα. Κυριακή λοιπόν, 12 Μαΐου, ναι. Κυριακή σε θέλουμε στην Ανίτα. Βέβαια. Ο κόσμος εδώ θα μπορεί να πανηγυρίζει το double ή... Να λοιπόν, πανηγυρίζει το μη double. Ναι. Πάντως όλο και κάποιος το πανηγυρίζει στην πόλη Θεσσαλονίκης. 12 Μαΐου. Τώρα σίγουρο. Κλείστο από τώρα. Σε θέλουμε εδώ στην Ανίτα, Ανίτα Airlines. Καταρχήν, μόλις γίνει το κονέ με το κορίτσι και τελειώσουν και μείνω και από δουλειά και έτσι. Εσίως. Μετά από δύο μήνες, ολογώ 1,5 μήνα. Τώρα εδώ μου τα έχουμε αναθέρμανση ενδιαφέροντος. Δηλαδή, γιατί πριν είμαστε. Όχι, δεν έχουμε, αλλά άμα γίνει μέσος εκπομπή. Α, μάλιστα, για καινούριο κορίτσι μιλάμε. Βέβαια, άστο εκείνο. Εκείνο πάει τελείωση. Πάει τελείωση. Και να σου πω κάτι. Αυτή θα χάσει. Εμείς είμαστε να πούμε καλή και μας πάμε παρακάτω. Έτσι, κάτω, αυτό, ναι. Να μας ακούνε, γιατί τώρα μπορεί να μας ακούνε και κάποιοι. Πού είναι, ρε παιδί μου, ακούνε, έτσι η καρδούλα του είναι λίγο αυτή τη στιγμή, λίγο χτυπημένη, βαριά. Μπαμπή, είναι και τέτοια εκπομπή. Δώσε μια συμβουλή σε κάποιον που τώρα, ας πούμε, περνάει ένα βαρύ και σε κάποια που περνάει ένα βαρύ έρωτα. Ναι. Ένα βαρύ πάθος αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί. Κάποιες διεξόδους. Δεν μπορεί. Κοίταξε, να κοίταξε το Λίπερο. Ναι, το είναι Λίπερο. Ίδρυμα. Κάθεσε, σου φεύγουν τα κρυώματα, σου φεύγουν με κρανίες. Κάθεσε δύο ώρες και απολαύεις. Σαν σπα. Σαν σπα είμαστε. Σαν σπα είναι. Ναι. Αυτό είναι το Λίπερο. Έτσι, γιατί ξεσπά εδώ. Πώς τα λέω. Κάθεσε και δύο ώρες. Ναι, ναι. Λες μου φεύγουν, ρε παιδί μου. Τα ναι, πάντα. Κάθομαι και τους ακούω τους ανθρώπους. Του Φωτιάδη, του Μπάμπη. Έτσι. Η πόνη της καρδούλας. Φεύγουν τα πάντα αυτή τα τη στιγμή. Πάντα. Άκου Λίπερο. Το λόγο είναι βιδίο. Άκου Λίπερο. Και τι τραγούδι θα αφιέρωνε σε έναν έτσι βαριά ερωτευμένο αυτή τη στιγμή που βαριά. Θέλει να είναι βαριά, βαριά, ρε παιδί. Βαρύ, δεν τον πήρε βαρύ. Θα είμαστε Μπάμπη Βασμανίδη. Την οικοδομή. Την οικοδομή. Αυτό λες να βάλουμε. Και δεν το βάζεις. Βούρ στο πατσά. Όχι, να βάλουμε και κανένα παπακάρι. Δεν σε θέλω, δεν σε θέλω. Πια δεν σε αγαπώ. Όχι τέτοια πράγματα. Από τη στιγμή που είναι καψούρι, σαν τη στήλη αφού δεν είναι. Θυμάσαι το στίχο, θα μου πει τον στίχο, το χθεσινό, στην οικοδομή. Πώς τον είπες, πώς τον τραγούδησες. Κάτσε λίγο γιατί. Δεν τα γράφεις αυτά, ρε, πρέπει να τα γράφεις. Once in a lifetime.
Δώσε, δώσε. Λες, gentlemen, Φωτιάδες Μιχάλης, στην οικοδομή, στην οικοδομή, σε γουστάρω, στην οικοδομή, καλοπόνο, στην οικοδομή, σιδερώνω, στην οικοδομή. Ρίχνω πετά στην οικοδομή του Αγίου Φράγκου. Αγίου Φράγκου Παρασκευή πληρώνομαι. Σε γουστάρω πολύ, πολύ, πολύ. Αλλάζω τους στίχους. Άκου τώρα κάτι ποταπού στίχους. Στην οικοδομή καλοπόνο. Έτσι. Λοιπόν, αλλά 7 και 2 λεπτά αλλάζουμε ρούχα και πάμε και μπαίνουμε. Αλλά εσείς δεν μπορείτε να μας δείτε. Στο δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο και γινόμαστε οικοδόμοι. Είναι η ώρα τέτοια. Πάμε. Η οικοδομή σου είναι το κορμί σου. Και όταν έτσι για όλα τα αγωνιζόμενα παιδιά εκεί έξω. Την εργατιά μας. Δώσε κάτι, δώσε κάτι. Δώσε. Να κάνουμε την ανάπαυλά μας για να αλλάξουμε και αμφίεση, γιατί έτσι κάνουμε στις παραστάσεις, στις επιθεωρήσεις, αλλάζουμε κοστούμια. Αυτό είναι το λίμπερο, παιδιά. Αυτό είναι. Πάμε στα παρασκήνια για να ξανάρθουμε στα προσκήνια. Έτσι ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις ηλιός θένα ευγεί, παίρνω το μυστρί. Αχ, το δρόμο μου το ξέρω για την οικοδομή. Με λάσπη και νερό χτίζω το γιαπί και στην πεντονιέρα ρίχνω τσιμέντο Ηρακλή. Αχέτ, αχέτ γιατί. Αχέτ, αχέτ γιατί. Η υποδομή σου είναι το κορμί σου κι όταν το λυκνίζεις οικοδομές γκρεμίζεις. Η υποδομή σου είναι το κορμί σου κι όταν το λυκνίζεις οικοδομές γκρεμίζεις. Πάμε Μιχάλη! Τώρα το βάλε! Μπολέιρα, μπαμπολέιρα. Παμπολέιρο, κυρίες και κύριοι. Λιμπερέιρο θα έλεγε κανείς. Εδώ στους 107,4. Δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας. Και όπου θέλει θα μας βγάλει. Κανείς δεν έχει καταλάβει το τι γίνεται και σήμερα. 2-31-0-287-3-8. Παρελάβνει το Batman is Carnival. Πολύ γουστάρεις. Carnival Fiesta. Άλλαξε αμφίεση ο φίλος μας ο Φωτιάδης. Από Μεξικάνος. Έγινε οικοδόμος τώρα, οικοδόμος σε πυροτεχνίτης. Θα έλεγα ότι ντύθηκε σχεδόν YMCA. Μπράβο τα αγόρι μου. Είσαι πρώτος, είσαι νούμερο ένα. Ναι. YMCA. Μόνο ο Ινδιάνος λείπει. Κοίταξε λίγο, άκου. Ναι. Τι είναι αυτό ρε, τι φαράσε. Θα καλοπώσουμε σήμερα. Και να πω και κάτι άλλο. Μετά την ευκοπή. Ναι. Σαν εμπειροτεχνίτης το είπα, ναι. Θα φύγουμε από εδώ, θα πάμε, έχω κλείσει δουλειά, ναι. Θα ρίξουμε σήμερα την πλάκα, 8-8.30 ώρα σε περιμένω να είσαι στην οικοδομή. Πόμα, μην με βάζεις τώρα τέτοια Όχι, πράγματα. Έχουμε 500 κυβικά. Πού ρε θα τα ρίξουμε αυτά. Εκεί στην Σταύρωπολη, εξωτικό. Τι πλάκα είναι αυτή 500 κυβικά. Αμά, θα κάνουμε. Πλάκα, εδώ, θα κάνουμε. Δημόσιο έργο πήραμε, γεια. Πάμε μου. Τι δημόσιο έργο πήραμε. Κάτσε, κτίριο, μεγάλο κτίριο, ναι. Βέβαια. Έτσι, ήρθε η ανάπτυξη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπαμπή. Τι έγινε. Μέτρα. Έβδομη. Μέτρα. Μπαμπή, άκου τι θα σου πω τώρα. Για πες. Νέα κυβέρνηση. Τα δικά του. Το Υπουργείο Εργασίας θα το αναλάβει το κουκουέ. Μάλιστα. Γιατί όμως είναι το δίκαιο του εργάτη και πρέπει κάποια στιγμή να ακουστεί και αυτό, έτσι δεν έτσι, είναι. Έτσι, μάλιστα. Μπήκε αριστερά. Ναι. Πέρασε μια δόση αριστερά. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Βάζω κουτσούμπα στο Υπουργείο Εργασίας. Έτσι, κουτσούμπα γκμπομ. Έτσι, θα σκοράρει. Έτσι. Σε όλες τις αιστείες. Μάλιστα, έγινε. Ευχαριστούμε. Έτσι. Μάλιστα, περπατάει ο φίλος μας ο Λευτέρης. Πάει για τη Βουλή, παίρνει τηλέφωνο, λέει και μια τάκα. Ως νέος Λεωνίδας, ναι. Πάει να συναντήσει τους 300 του. Oh,
πες τώρα, συγκλονιστικό, συγκλονιστικό. 2-31-0-2-87-3. Ποιος είμαι ρε Βουστιγέ, από Μεξικάνος έγινε εκδοδόμος ρε. Στο απίκο, απίκο. Προσέχετε λίγο τη γλώσσα σας ρε πρωί πρωί. Εντάξει, εξέφυγε, εξέφυγε, αλλά να προσέχουμε λίγο το... Όχι, ποιος είμαι λέω. Ναι, αυτό, ποιος είσαι. Ποιος είμαι ρε. Από Μεξικάνος έγινε εμπειροτεχνίτης. Εμπειροτεχνίτης τώρα, έτσι. Αν έχετε πρόβλημα... Ποιος άρα είσαι. Για γκρεμίσματα, φτιάξιμο, τούβλα, ιστορίες. Για τα τούβλα εμείς είμαστε. Πιπλάτς, δηλαδή, εδώ. Εμπειροτεχνίτης πρώτα τα γκρεμίσματα είμαι. Ηλία ρίχτο. Αν έχετε κιόλας πρόβλημα το τι θα ντυθείτε, γιατί απασχολεί, εμείς σας δίνουμε σήμερα λύσεις. Έχουμε 766 αμφιέσεις παρελάβουν εδώ από τα στούντιο του Λόγω, επειδή που δυστυχώς είμαστε ραδιόφωνο και δεν μπορούμε να μεταδώσουμε στον κόσμο. Μία νετέραν φοράν θα μας... Λοιπόν, αλλά το σημαντικότερο όλο αυτής εκπομπής κάθε Παρασκευή είναι βεβαίως, βεβαίως, οι προφητείες μας. Βεβαίως. Εκτός αυτό, το καλό είναι ότι έχω και ένα συνάδελφο που είναι προφήτης στα πράγματα τέτοιο. Καλά, στα πράγματα είναι σίγουρα, ναι. Είναι συνάδελφος. Συνάδελφος στα πράγματα γενικά. Ποια πράγματα, τι, βόσκο πρόβατα. Όχι. Πράγματα προηγουμένως είπαμε τα πράγματα. Μετρήσεις να κάνουμε έργο και αυτά. Μάλιστα, μετρήσεις ρε παιδιά, δώστε καμιά κομματικότητα στην εκπομπή, κάντε καμιά μέτρηση. Φύγαμε. Κόγκα, λοιπόν, έχουμε πρώτα θυματάκι. Κάτσε να δούμε γραμμούλα. Καλημέρα. Ρε, μην ξεντύνεσαι. Καλημέρα. Μη γελάτε, ρε, εγώ πια. Όχι, ρε, ξεντύνεται ο... Ρίξτο, κάτσε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Τριήμερο, και τέλος η δουλειά. Ποιος θα έλεγε ότι θα φτύνουν αυτές οι εποχές, ε. Ναι, καλά, όπως είμαστε στην Πινελή και άκουγες. Εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω, εγώ για άλλους εργαζόμενους δεν μιλάω. Δεν μιλάω, Πασκάλη, αλλά για το δημοσίο μιλάς, ρε Πασκάλη. Εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Όχι, θα το λες έτσι, Πασκάλη. Αλλιώς ρε Πασκάλη. Ναι. Τώρα ντυθήκαμε τώρα και γίναμε οικοδόμοι τώρα, κόρη μου. Οικοδομήστε. Ναι, έγινα τώρα οικοδόμος. Τώρα θα ανεβάσει. Ναι, ναι. Οικοδόμος έγινα τώρα. Εγώ για άλλους κλάδους δεν μιλάω. Ναι, αλλά τριήμερο, τριήμερο. Άστα, φίλε, τι είναι και 25 Μαρτίου Δευτέρα τώρα. Έχουμε στα καπάκια. Άκου λίγο ένα λεπτό για πάρτι σου. Βαράει, βαράει. Βαράω σκυπάρι τα... τώρα και με βάλω το καρφί τώρα. Α, δηλαδή δεκάρι. Καπάκι έχουμε και άλλο τρίμερο. Σε 15 μέρες. Ε, ναι, λέμε ναι, τρίμερο παγιά. Έχει σχεδόν καπάκι. Και μετά έρχεται και το Πάσχα. Ωραία, για τους δάσκαλους είναι αυτά. Γι' αυτό μάλλον συνέχεια. Για το Πασχάλι. Με τη γυναίκα μου συνέχεια. Οι δάσκαλοι το τρίμερο περιμένουν για να κάτσουν. Ναι. Θέλω ρε, συν καπάκι δηλαδή, κατάλαβες. Δεν είπαμε ότι δεν έχουν να κάτσουν. Άψογα πράγματα. Ξανά πίσω την Τρίτη δηλαδή. Τελειώνουμε εδώ. Ξανά την Τρίτη. Άρε φίλε μου. Στην οικοδομή σε γνωρίσα. Έτσι, έτσι. Το Φωτιάδη ξέρω την έχει. Ο άλλος ποιος είναι? Top Gun. Top Gun είναι, ο πατριώτης είναι ρε. Το αδερφή. Αδερφέ είναι ρε. Αδερφέ, εντάξει. Πατρίδα Άρης. Δεν άκουσα καλά για πατρίδα. Έτσι, πατρίδα Άρης, μάλιστα. Δεν με κολατρίζουν σήμερα οι παγουσίδες, γιατί είπα δεν θα απαντήσω, κατάλαβες. Τι να πούνε ρε, έχουνε μούτρα φύλλα. Αλλά εγώ είπα στα σαρακοστιανά έχω φασόλια για από πρέσπες. Κάτσε και γίνει για μια σύγκρουση τώρα. Έχω φασόλια από πρέσπες. Πες, αλλά τέλος δεν ξαναμιλάμε. Κάτσε με δύο Παύλος τώρα και αρχίσουμε τώρα και... Την Τρίτη θα μιλήσουμε για αυτά. Ας το τώρα, μην... Δεν θα μιλάς. Έτσι. Για άλλες λίμνες μόνο μιλάω. Την Τρίτη... Και Φωτιάδη αυτό που είπε ο άλλος ο... Ποιος... Ο Άνφορδος αυτός εδώ αυτό το πράγμα για την Πηλαία. Ναι. Όντως εκεί ήταν μπάμιες. Μπάμιες. Γι' αυτό και βάλανε ας πούμε βασικά λέγεται καψίδα. Ναι. Γι' αυτό και βάλανε στο λεωφορείο του Πηλαίας έχει το 11. Ναι. Γιατί αυτοί όλοι ήταν αγράμματοι και βλέπα στο λεωφορείο αδειό μπαμιούλες στο λεωφορείο. Πασκάλ, τώρα θα βγει ο Παύλος και θα αρχίσουμε τα ίδια τώρα. Άστο ρε, μην του τραβάτε τώρα. Είναι μέρα σήμερα, ρε. Κουψίδια είναι σήμερα. Θα φύγω από εδώ, θα πάω να ρίξω 500 κυβικά τώρα. Θα πάρω και το μπάμπι από εδώ τώρα. Θα το δώσω 100 βρουλάκια, ξέρεις, 100 βρουλάκια. Αυτό το μηχάνημα που ρίχνει το πράγμα. Όχι, όχι. Κοίταξε. Έχω καλοπώσει, έχω σιδερώσει. Ήρθε ο επιβλέπων και έχω πάρει και τα εργαλεία. Έχω πάρει και το δονητή. Μην πάρει και κανένα το δονητή. Αυτό που κάνει το δονητή. Το πετό. Α, βέβαια. Διακουσάρι είναι αυτό. Είναι. Τι δονητή πήρες. Δονητή είναι. Α, Πασκάλη. Εσύ λες με το δημοσίο δεν μιλάς για. Δονητή. Δεν μιλάς, ναι. Ρώτα με ένα πριν το δημοσίο που πήρα και έργο στο Λαγκαδά. Πήρα έργο, το δημοσίο πήρα, από αυτούς πήρα και. Πήρα το 2003. Και ακόμα να τελειώσει. Όχι, τελείωσε.
Ξεκίνησε το 2001 και τελείωσε το 2003. Και σήμερα τα μήνες. Τα πετά σήμερα. Δύο χρόνια οικονόμησε. Ναι, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, δόξα το Πασόκ τότε που είχαμε. Όχι, αυτό δεν θα μιλήσω σήμερα, μπάμπι μου, για άλλε ομάδε. Έτσι, μέρα που είναι. Μάλιστα. Θα πω Σιδηρόπουλε, πρόσεχε καλά. Έτσι. Μάλιστα. Α, έχουμε και ένα συνονόματο, Λευτέρη. Φιλιά. Τσαο, τσαο. Ποιο είναι συνονόματο? Έχουμε ένα συνονόματο που το λέει και αυτό είναι Σιδηρόπουλο. Α, καθηγητή είναι από εδώ, από το εξωτικό Τριάδι. Α, όλο το Τριάδι είναι. Η αφάνκατε του πολιτισμού είναι εκεί, κυρίε και κύριοι. Τον καλύμων. Μια και επανήλθαμε λίγο στην πραγματικότητά μα, έχουμε και πρωταθληματάκι αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα προγνωστικά τη παρέα. Να βάλω τη μάτσα τη Μαρία. Για βάλε τη μάτσα, βάλε την μαγική σφαίρα. Ρίξε και μια κόρνα εδώ για να κηρύξουμε την έναρξη των προφητιών. Όχι αυτό, για να δούμε την άλλη κόρνα. Έτσι, Φωτιάδης. Αυτή θα του πάρουμε τα αυτιά. Αυτή είναι κόρνα. Αυτή είναι κόρνα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, προγνωστικά πρωταθληματάκι. Έτσι, αύριο κυρίες και κύριοι, στις 4 ώρα η καρναβαλική Ξάνθη. Λόγω επειδή έχει την παρέλαση την Κυριακή, αγωνίζεται αύριο Σάββατο. Υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Θα κερδίσει 2-1. Θα κερδίσει Ξάνθη, η οποία απέχει από τα αποτελέσματα. Ναι, απέχει λιγάκι, αλλά θα το βάλει και λόγω καρναβαλιού. Να ανεβεί λιγάκι ή να πάρει τα πάνω της. Μάλιστα, μάλιστα. Τόμ, τι μας δίνεις εσύ? Ένα-δύο θα κερδίσει ο Αστέρας. Λόγω καρναβαλιού θα είναι καρναβάλια. Εγώ πιστεύω θα κερδίσει η Ξάνθη. Θα πάμε τον Φωτιάδη. 1-0. Να χαρούν και αυτοί εκεί. Να αντιθούν λίγο επιτυχία. Στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός αύριο. Πάλε ποτέ ντέρμπι των Αθηνών. Αυτό είναι η σφαγή. Αυτό εδώ σφαγή είναι. Προβλέπουμε σφαγή. Είναι ποιο πάρει τώρα τον βαθμό, να σκοτωθούν τώρα. Θα τρέχουν. Καλά, τα άλογα θα τρέχουν τώρα. Δεν είναι πολύ αγχώνοντα κιόλα. Να πάρουν τον τέτοιο βαθμό. Ναι. 1-0 Παναθηναϊκός. Ω, 0 είναι ο Παναθηναϊκός, μάλιστα. 2-0 ΑΕΚ, γιατί έτσι μας συμφέρει κιόλα. 2-0 ΑΕΚ. Να το δώσω εγώ 1-1 το τέτοιο. Έχουμε καλύψει και τα τρία σημεία, κάποιος θα είναι δικαιωμένος δηλαδή. Εντάξει. Αυτή είναι. Εγώ τη Δευτέρα, την Τρίτη μάλλον, θα βγω και θα πω ότι το προβλέψαμε. Δευτέρα θα έχεις εκπομπή. Όχι ρε, πουλήσω τη θέση σου. Τρίτη δηλαδή. Καθαρά Δευτέρα τώρα, είναι δυνατόν. Πετάμε που πετάμε όλες τις ημέρες τώρα και αυτή να. Την Κυριακή στις 3 η ώρα, Λάρισα Λεβαδιακός. Ο θάνατός σου, η ζωή μου. Λάρισα, σε είδα και λαφτάρισα. Πού το σκέφτηκες? 23 βαθμούς η Λάρισα, 20 ο Λεβαδιακός. Είναι πολύ κάτω αυτός. Βάλε 1-0. 1-0 θα κερδίσει η Λάρισα. Βέβαια. Το Κούγιας versus Κομπότης. Είναι γρίφος για δυνατούς λίτες. Για πες φίλε μου Τόμ. 1-1. Τι να το δώσουμε εδώ τώρα τον Κομπότη. Να το δώσουμε. Λοιπόν, έχει κάνει τρία συνεχόμενα. Τα αλλάζω. 0-0. 0-0. 2-0 θα κερδίσει η Λάρισα, πιστεύω. Θα αντιπαρέρθουμε δηλαδή της πολύ μεγάλης πορείας του Λεβαδιακού, του Κομποντιακού. Κομπότης δεν πέφτει. Δεν πέφτει. Καλά ότι δεν θα πέσει, θα πέσει ο Όφη. Τώρα τι να λέμε. Ναι. Για να δούμε τι άλλο θα μας επιφυλάξει αυτή η αγωνιστική. Στις 4 η ώρα, Απόλλων Σμύρνης, Όφη. Όφη που θα αγωνιστεί βέβαια, εκκρεμίζει εις βάρος του υπόθεση. Το βρήκανε εκεί και τον... Βαράνσαν και εσένα με το καλέμι. Να βαρέσουν λίγο. Για βάρα λίγο. Όχι ρε, πάνω στα τέτοια. Όχι ρε, στο ξύλο ρε. Το ξύλο στα γραφεία. Όχι ρε, το ξύλο. Α, το ξύλο, μην τα κάνουμε εδώ πέρα. Ναι, για δώσε εδώ τώρα να δούμε τι θα. Απόλλων Σμύρνης, Όφη. Απόλλων Σμύρνης, Όφη. Θα βάλε 1-0 Όφη. 0-1 Όφη. Πρέπει να κερδίσει, αλλά... Για δώσε... Ένα-0 ποιος? Η Σμύρνη 1-0. Θα πάω και εγώ μαζί σου. Πιστεύω θα κερδίσει κόντερ στις προσδοκίες ο Απόλλων Σμύρνης. Παρόλο που θα παίζει με εμάς τον χρόνο. Ναι, έτσι. Κάτσε μην ανέβει κανένα Απόλλων πόντου. Δεν ξέρεις. Αθόρυβα, έτσι. Αθόρυβα είναι πέμπτος, ε. Τριαντάρι έχει. Για να δούμε τη γραμμούλα. Καλημέρα. Εγώ θα σα δώσω δύο παιχνίδια. Για δώστε τα δύο παιχνίδια. Άχαστα. Στη Λάρισα δεν θα κουνηθεί φίλο, 0-0. Ναι. Η μίχρονο θα είναι εκεί τελικό. Ναι. Το έδωσα έτσι και εγώ, αδελφέ. Και από όλο Σμύρνη θα κάνει κουλκουμέ, θα κερδίσει Όφη. Μάλιστα. Γιατί μην πιστεύετε πολύ ότι θα πέσει Όφη. Δεν θα τα αφήσουνε. Να τα αφήσουνε. Στι ψήφου δίνει η Κρήτη. 800.000 μπλουσμού έγινε. Ένα διπλό και επειδή για άλλες ομάδες δεν μιλάω, εάν το μάτς εκεί με τη θηγατρική πάει 0-0,
παίξε πενάλτι για αυτούς εδώ μετά το 60. Μάλιστα. Δεν καταλάβαμε σε ποιο μάτσα να φέρεις, αλλά τέλος πάντων. Πολλές την κατρικές υπάρχουν. Σάβρα, σάβρα που ναι. Φέρεις, δεν κατάλαβες. Ναι. Έτσι. Τσάω, τσάω. Ωπα, λαμπάντα, ε. Λαμπάντα, ε. Άρα να πιανόμαστε, να είχαμε μια παρτενέρ τώρα εδώ και να πιανόμαστε να χορεύαμε. Άρα μπλέξαμε εδώ, μαντράχαλη πρωί πρωί. Έχουμε και τα ποδοσφαιρικά. Τώρα έχουμε τα ποδοσφαιρικά μας. Έχουμε και το Λευτέρι από Αθήνα, μας δίνει ρεπορτάζ. Καλά που έχουμε και το Λευτέρι και μας δίνει. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, στις 5 και 4 της Κυριακής, στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ατρόμητο Αθηνών. 2-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 2
ΠΑΟΚ, φίλε μου Τόμ. Ρεπορτάζ δεν έχουμε. Πώς θα λείπουν από τον Ατρόμητο? Θα λείπει και τι σχέση έχει αυτό. Ο Άρτα τον έχουν πετάξει γιατί έχει κάνει. Και, λέω, 3-0. Και προχθές η Manchester United έπαιζε με 8 απουσίες. Τι 8 απουσίες, ναι, αλλά στο Paris Saint Germain. Απουσίες από την δεκάδα. Οι απουσίες όμως αυτές παίζανε σε εθνικές ομάδες. Στο 1-3 δεν παίζανε και τραυματίες και τέτοια. Λοιπόν, δώσε αποτέλεσμα. Πες το αποτέλεσμα. Είπαμε 3-0. 3-0, λοιπόν. Μάλιστα, θα το δώσω εγώ. 3-1 νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ατρομήτου. Γραμμούλα, καλημέρα. Εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω, αλλά μια πρόβλεψη τη θέλω για το βασιλιά Καρνάβαλο του Ρέτη με το βασιλιά Καρνάβαλο της Αλθμίνης. Μάλιστα. Μια πρόβλεψη τη θέλω. Θα τα δώσουμε όλα. Να μας τα πείτε. Εντάξει, έγινε. Και στο τέλος λέει ο ηττημένος αυτού του ντέρμπι θα τον κάψουν, λέει έξω εκεί. Το κάψιμο του βασιλιά Καρνάβαλου. Μάλιστα. Όλοι με γρίφους μιλάνε σήμερα, εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μας και κάψουνε κάποια άλλη ομάδα. Μήρε Παύλο, ρε Παύλο. Μήρε. Σήμερα δεν είναι. Σήμερα κοψίδια γελάμε, ρε. Άκου να σε πω τώρα το άλλο. Φεύγω από εδώ το λίπερο του λόγων επειδή. Ναι. Τον παίρνω, έχω ετοιμαστεί και τα οικοδομικά και όλα έχω πάρει. Και πάμε να ρίξω κυβικά μετά τώρα. Και θα πάρει 100 ευρώ. Ναι. Ποιος είναι 100 ευρώ. 100 ευρώ. Άμα κλείνω την εκπομπή από τώρα. Όχι, τελειώσει και μετά. 8,5 ώρα εκεί. Γένσιμο. Για 100 ευρώ κάτω μέσα στην υγρασία. Ε. Θα χώσω μέσα στα γόνατά μου στο τυρί. Και ετοιμάζει ο φούρναρης κοψίδια. Τι φούρναρης αυτός κοψιδάτος. Βέβαια. Έχουμε συνοηθεί. Αλλά τώρα τα βγάζουμε ένα. Δεν τα έλω. Για και έξω. Θα ρίξετε την πλάκα. Την πλάκα την τρεψιθέα θα τη ρίξετε. Όχι, εδώ στην εξωτική Σταυρόπολη. Πλάκα. Γενικά. Και μετά πάμε τρεψιθέα. Έτσι. Όχι, δεν πάμε τρεψιθέα. Δεν έχει να τη ρίξω. Είναι 500 κυβικά. Έχω από εκεί από την τέτοια. 160 έχω παραγγείλει. Μα τα έρει. Α, τα παρήγγειλε. Θα μα τα φέρει. Βέβαια. Γι' αυτό δεν βλέπω εγώ ότι ετοιμάσαι. Πήρα τα εργαλεία μου για. Α, έτσι ναι. Ναι, εντάξει. Εγώ θα ρίχνετε εσείς την πλάκα, εγώ θα τρώω τα κοψίδια. Γι' αυτό δεν λέει το τραγούδι. Για στην οικοδομή, σε χωρίσα, στην οικοδομή, καλοπώνω. Στην πλάκα είμαστε πρώτοι. Και σιδερώνω, στην οικοδομή, ρίχνω κυβικά 500. Πώς θα γίνει, κάτσε ρε. 500 κυβικά να ρίχνετε πλάκα. Θα τελειώσουμε, 4,5 ώρα θα τελειώσουμε. Μια εβδομάδα, 100 ευρώ από πάνω. Όχι, 10 βαρέλες θα έρχονται πίσω μία από την άλλη. 4,5 τελειώνουμε γιατί έχω να πάω με βέλα. Ναι, λοιπόν. Τα λύσαμε και αυτά. Τα χωροταξικά και τα πολεοδομικά. Φιλιά, τσάω, τσάω. Μια κυβικά έχει βάλει. Καταλαβαίνω τίποτα, αλλά έτσι να μου μιλάτε. Έτσι να μου μιλάτε. Εργασιακά και εργοταξιακά. Έχει με τον τράκτορα που πάει, αλλά το κόψαμε. Έχουμε και ένα άλλο τραγούδι που λέει είναι η ζωή μας ένα εργοτάξιο. Για σένα φτιάχνω έρωτα αντάξιο. Λέει ένα μεγάλο τραγούδι που θα βγει. Ο Σονούπο, μπόμπα είμαστε, μπόμπα! Μπόμπα τσιγκουάνα, μπόμπα! Αμίκο! Κάνουμε μια μικρή αναφορά στο Τσιμάκο. Λαμία Πας Γιάννενας στις 7 της Κυριακής. Ναι. Βάλε 2-1. Η Λαμία, μάλιστα. Δώσε. 2-0. 0-1 θα δώσω εγώ. Έτσι, τώρα είναι και πίνα τα πάνω τους για το κυπελάκι. Ας το κυπελάκι θα κερδίσει ο Πας. Στις 7.30 της Κυριακής, Ολυμπιακός Πειραιός, Άρης Θεσσαλονίκης. Εδώ τι είναι γιατί. Εδώ θα λυσάξει ο άλλος τώρα δηλαδή. Ποιος θα λυσάξει ο άλλος. Ολυμπιακός τέτοιο. Βάλε 2-1. 2-1, μάλιστα. Για να σ' ακούσω. 1-2. 1-2, καλά. 1-2. Τι τζάμπα, ό,τι λέμε. Ό,τι θέλουμε, δεν λέμε. Τζάμπα είναι.
2-1 θα το δώσω και εγώ το σκορ. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Θα δυσκολευτεί βέβαια, αλλά θα κερδίσει. Και τη Δευτέρα πάνε. Ο είναι σε ετοιμότητα αυτό, γιατί μην κοιτάμε. Φετφατζίδη, θα παίξει ο Φετφατζίδη. Γιατί να μην παίξει. Μεταγραφή είναι, ναι, αυτό ρωτάω. Δεν είναι δανεικό. Τραυματία ήταν γι' αυτό. Αφού έπαιξε, ρε. Αμέσω. Και έκανε τη σουτάρα. Αμέσω. Αμέσω όλοι να παρεξηγηθεί. Γιατί αμέσω, αφού έτσι με κατηγοράνε. Να παρεξηγηθείτε. Δεν παρεξηγούμε. Εγώ λέω ότι με λένε. Μάλιστα, μάλιστα. Και τελευταίο παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Πανετολικός Πανιώνιος, καθαρά Δευτέρα τώρα. Αυτή με τον Ταραμά μέσα, με τον Καλαμαράκι. Δεν έχουν το θέμα. Μα το τρίτη ρε να πει. Μα το τρίτη ρε. Τι καθαρά Δευτέρα. Μα το τρίτη ρε. Παρακαλώ. Τι βραδινό, αργά. Καλά, θα πάνε να φάνε. Και άκου τώρα, θα σε πω τώρα γιατί. Για πε. Λέγε να τελειώσουμε αυτά. Ναι. Δηλαδή, θα πάνε να φάνε. Θα χορέψουν και θα κάνουν γελαμπόπο, γελαμπόπο. Και μετά θα πάνε στο γήπεδο. Και θα φωνάζουνε. Και να ακούμε μετά, ξέρω εγώ. Και από το φαΐ του. Και να ακούνε μπινελίκια. Και από αυτά εδώ. Μπινελίκια την κερκίδα. Καρνάβαλο. Πόσο. 0-0. Τι το δίνει. 1-0. 1-0, μάλιστα. 1-0 ο Πανετολικός. Μάλιστα. Τόμ. 1-0 και εγώ. 1-0. 1-0. Θα το δώσω εγώ ένα. Μετά από αυτή την ανάλυση με έπεισε 0-0. Μετά από αυτή την ανάλυση του Φωτιάδη δεν το είχα σκεφτεί έτσι, δεν το προσέγγισα έτσι το παιχνίδι. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι, τα προγνωστικά της παρέας εδώ με τις μαγικές μας σφαίρες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Φίλε Μπαμπή. Παρακαλώ. Ο Ατρόμητος ανεβεί όλος. Έχει αρκετές απουσίες. Μπράβο, ναι, φάγανε όλοι μαζί και πάθανε γαστρεντερίτιδα. Ναι. Όχι, είναι εντολή ρε φίλε, δεν είναι γαστρεντερίτιδα. Είναι εντολή πάγια. Οι ιδανικοί δεν παίζουν μέσα έξω, τελείωσε. Φίλε Μπάμπη, αυτά ήταν. Ποιο δανεικό έχει. Ένα δανεικό έχει όλο και όλο. Ποιο μωρέ. Ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή. Γιατί επειδή πήραν τον Κουλούρη, ποιο άλλο είναι. Δύο. Όχι τον Κουλούρη, τον Γιανούλη. Χατζησαία και. Ο Άρντα. Ο Άρντα έτσι κι αλλιώ είναι ξένο σώμα για την ομάδα του Ατρόμητου. Παλί, μάλλον και εκεί. Τώρα. Είναι καλό παιδί γι' αυτό. Αλλά μην ξεχνά ότι είναι ο πρώτο κόρε του Πανεπιστημίου. Παρακαλώ. Αυτά τα κάνει ο Ολυμπιακός, να ξέρει, να το υπενθυμίσω λίγο. Όχι, ούτε Ολυμπιακός θα κάνει. Τόσο, όχι. Παίζανε. Ολυμπιακός τα έκανα. Προχθές λοιπόν, με τον Πανιόνιο μόνο δεν τους έβαλε να παίξουν. Λοιπόν, χθες για το στοίχημα. Άκουγες παντού και παντού άκουγες άσο η Ζενίτ. Πιάσε εδώ Μπατμανίδη θα ακούτε. Δεν το δώσαμε αλλά γενικά θα ακούτε τον Μπατμανίδη. Λοιπόν, άμα θες να σου στείλω το δελτίο που χάσαμε μόνο την Πεφίκα. Ναι. Έχει την Ίντερ και αυτό άσο το δίνανε με γκολ και over τη Ρεν. Έτσι, τετράδα με 3,258 ευρώ και χάνω μόνο την Μπεφίκα, με διπλό. Διπλό, δύσκολα ήσουν ένα διπλό εκεί μέσα. Με λέω βάτσα απέναντι. Μεγάλο αριστερό μπακ. Και αυτό που θέλω να πω για ένα τέτοιο, παίζει μεγάλο ρόλο φίλε στην Ευρώπη, σε τέτοια παιχνίδια, οι ομάδες σε τι πρωταθλήματα παίζουν. Η Βιγεράλ δεν πάει καθόλου καλά στην Ισπανία. Αλλά μέσα εκεί στη Ρωσία την έκανε τη Ζενίτ. Κουδούνια. Φουρφούρι την έτσι, έκανε. Έτσι, φουρφούρι. Μάλιστα. Έγινε. Πότε πρέπει να προσέχουμε. Σε φιλούμε. Τσάου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Ποιο Κατερινάκη. Τίποτα, μας ξέχασαν. Όλοι οι γυναίκες. Φοβήθηκε να μην την πάρει στην οικοδομή να πούμε και την αγκαρέψει. Τη φίλη σου το Χριστινάκη που είναι, δεν το χαιρέτησε σήμερα. Τη φίλη σου τη Χριστίνα που δίνατε προγνωστικά μαζί και τέτοια. Δεν τη χαιρέτησε. Μέρα Χριστινάκη. Ένα. Πρέπει εγώ να στα λέω. Τέτοιο είναι, τι ξεχνάει όλε. Όχι, δεν ξεχνάει. Κάσικα, κάτσε. Είσαι αμελή. Επίτηδε το κάνει. Επίτηδε το κάνει. Χριστινάκη, δεν το ξεχνάω εδώ. Δύο κυρίες έχουμε εδώ στο Λίβερο. Στο λόγον επειδή βγαίνουν. Δύο κυρίες. Και μια τρίτη τη Γιουβέντου, α πούμε, μα βάλουμε. Τη Βέκια Σινιώρα. Μην πα τώρα. Μην πα πάλι ποδοτερικά με τη Βέκια Σινιώρα. Μεγαλοκοπέλε. Έτσι. Πα τώρα το. Με ποια θα ήθελε να χορέψει ένα τέτοιο χορό, α πούμε, μια σάλσα. Αν σου δίνω την ευκαιρία, ένα μαγικό τζίνι ερχόταν μπροστά σου, το χάιδευε στο λιχνάρι, έβγαινε. Σου λέγε, με ποια κυρία θα ήθελες να χορέψεις σάλσα. Με μια κυρία, ας πούμε, γνωστή. Γνωστή. Ναι. Με την Ανίτα, με ποια θα χόρευες. Το έχει λίγο, αλλά δεν είναι. Με ποια, ρε παιδί μου.
Ποια είναι η επιθυμία σου, ε? Δημήτρα Ματσούκα. Καλώς. Πρόσεχε, γιατί χθες τα πρωτοσέλιδα. Ξέρω. Γι' αυτό, ε. Και την έχει στο Facebook. Την έχω ανεβάσει. Θα μάλλονεις με τον Κόκαλη, είναι ακόμα μαζί, όχι. Παντρεμένη είναι, ναι, βέβαια. Δημήτρα Ματσούκα, ε. Κύριε Μάνο, τι μου κάνετε, κύριε Μάνο. Εμένα διαμερωτήσεις. Για πες. Αυτό ρωτήθηκες. Το Top Gun, ποια θα ήθελα. Κέλλη Μαγκίλης. Take my breath away. Μάλιστα. Κέλλη από το Βαγγέλη, όχι. Τι έγινε με το Όπερ, τι έγινε η Ναυαγός. Ναυαγός, τι έγινε, ήρθε. Ο Ναυαγός. Ναι, η τέτοια. Η Αμερικάνα. Ναυαγός Όστρια. Ναι, Ναυαγός. Τι είπα κουτά. Ήρθε. Τι έγινε, ήρθε και έφυγε. Βένι Βίντι Βίσι. Πού είναι, γιατί. Είδα ο Νίλθο να πει. Ναι, το έδειξε. Ναι. Τι έκανε, δηλαδή. Ξέρω, κέρδισε. 1-0. Δεν παρακολούθησε, να σου πω την αλήθεια. Είχε δερμηνέα. Άσε μας, ρε, τι μας κάνει τώρα. Πια πάμε, Λάντερσον. Όταν θα πας εσύ στο. Αλλά τι, έφυγε, ναι, το open το τέτοιο. Όταν θα πας εσύ στο. Στο παλιό. Στο παλιό. Στο νέο έψιμο. Θα γκρεμίσεις τα τάρταρα. Λοιπόν, 7:30 τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα. Μακαρένα, ρίξε μία. Εδώ στο εορταστικό, στο παρελασιακό, στο καρναβαλίστικο λογοτυπικό. Βέβαια. Πάντα Μωρία Μαναρία. Και εγώ δεν το ξέρω. Πάντα Μωρία Μαναρία. Μακαρένα. Τίποτα, τίποτα. Πάντα Μαρία Μαρία. Πάντα Μαρία. Πάντα Μαρία. Μακαρένα. Μείνετε συντονισμένοι για ένα καταιγιστικό τελευταίο μισάωρο. Σας περιμένουμε εδώ στο Λόγο Επειδή. Εκπομπή Village People. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ. Με τους YMCA. Λίμπερο 107,4. Στο πρωινό της 8ης του Μάρτη. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Με το πρωινό μας χάος. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Αγόρι μου. Πάφη που είσαι. Πάφη. Κλείσαμε σαν εκπομπή. Κλείσαμε σαν εκπομπή, ναι. Ποιος είναι σήμερα, ποιος είναι μαζί σου. Φωτιάδης. Δεν με θυμάσαι, ρε Πάφη. Εγώ που θα σε φέρω στο Τριάδι και θα σε πάω στο μονάστηρο, στο Τριαδιώτικο που έχουν κάνει εκεί. Α, ο νεαρός είσαι. Ο νεαρός, ο νεαρός. Φωτιάδης. Μπράβο τα αγόρι μου το γλυκό. Εγώ είμαι. Ποντζόρνο, Πάφη. Και μίλησα και με τον Αγιορείτη μου για το Τριάδι και με λέει θα έρθεις μια μέρα, λέει, εκεί πέρα πάμε εκεί μαζί. Περιμένουμε τρεις κοπέλες τώρα. Να. Δεν πειράζει. Μέρα που βρήκες να μην έρθεις. Ρε Πάφη, εγώ. Είναι μια ομάδα μόνος του είναι ο Πάφη, δεν είναι μασάι. Μόνος του είναι, ε. Έτσι. Όχι, ομάδα είναι, ναι, ναι. Μ' ακούς. Ακούω. Είμαι Ιππείρων. Ναι. Τώρα να πάω Διονυσίου σήμερα. Τι έχει. Τι φάκατε στο Ιππείρων χθες. Χθες είχαμε ορόφαγητο. Τι? Είχαμε αυγό τηγανιτό. Τραχανά. Τυροπιτάκια. Ναι. Κρασί και φέτα. Καλά ρε, δεν κάνουν νηστιακή. Σαρακοστή τώρα είναι νηστία. Τώρα μέχρι στη Κυριακή τρώνε. Μετά από τη νηστία έρχει να είσαι αρδαήμερο. Πω, ζωάρα δηλαδή. Σήμερα το μενού τι έχει. Τώρα το μενού δεν έχει. 10:30-8:30 έχει λειτουργία. Θα πάει Διονυσίου τώρα, δεν ξέρει Διονυσίου. Δεν πήρε τηλέφωνο να ρωτήσει. Θα πάει στη Μονή. Α, Διονυσίου δεν έχει καλά φαγητά. Γιατί πας, κοροδέσαι. Πάφη, στην Αγία Παρασκευή πήγες καθόλου. Εκεί που έχουν τον Παΐσιο τον έχουν θάψει. Έχω και εκεί εικονέ. Εικονέ. Το ξέρεις το μοναστήρι. Ποιο Παΐσιο. Όχι. Α, καλά ρε Πάφη, είσαι μέσα στις εκκλησίες, μέσα στα μοναστήρια και δεν ξέρεις εσύ. Τι ρε, πάει να τρώει. Α, το Παΐσιο που προσκυνάμε. Τη σωρωτή. Ναι. Ποια σωρωτή ρε, στην Αγία Παρασκευή. Δεν δίνει τίποτα εκεί. Ας το κανονίσω εγώ, ο δικός μας είναι αυτός. Έγινε στο Τριάδι έρχεται. Α, κατάλαβα τώρα ποιος είναι ο πολυλογά, ο ψηλός. Ποιος πολυλογάς. Που μιλάει συνέχεια. Για το Φωτιάδη λέει. Έχει μπερδέψει λέει το... Τον έχει μπερδέψει. Έχει μπερδέψει. Ρε Πάφη, όταν ήρθες την πρώτη φορά και ήμουν έξω που έκανα το security και σας λέω ο κύριος ήρθε για το Μπάμπη. Α, μέχρι να καταλάβει. Ο παλαβός ο ψηλός είσαι. Τον κλείσω. Όχι. Καλό παλικάρι.
Τώρα πήρε χαμπάρι, ρε πάφε. Τώρα πήρε χαμπάρι. Ρε πάφε. Εγώ ρε έχω με τον. Δώσ' μας λοιπόν, θέλω να μου πεις τι θα ντυθείς στα καρναβάλια. Τι θα ντυθείς, ντυμένος είναι. Τι να ντυθώ. Ναι. Γιώργος Κούτρας. Αφρικάνο. Τι. Αφρικάνο. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Άντε, γεια. Άντε, γεια, γεια. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Δεν πέσετε, ρε. Πού να παιχτεί. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το. Γεια, Παύλο. Δεν είναι ο Παύλος. Δεν πειράζει, αμορτή. Δεν πειράζει. Παοκτή είμαι κι εγώ. Έτσι. Και ο άλλος είναι η ίδια φωνή και κάτι. Η ίδια φωνή έχετε. Στεντόρια. Ναι. Λοιπόν. Πες μου. Έλα, γόρι μου. Αυτοί θέλουν να σε οδηγήσουν στον κακό το δρόμο. Ποιο. Ποιος. Σε λίγο σε βάζουν εκεί Village People. Ξέρεις τι είναι. Α, δεν χρειάζεται. Είναι, ξέρω, ξέρω. Είναι το. Αφού και ντύθηκα κουδόμος. Τι να, τι να κάνω. Κάτσε, έφυγε από το άλλο το πρώτο ρεπορτόριο που ήμουν. Ρεπορτόριο. Το πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα. Κάνα δελφίνι έχετε. Αρχίσεις. Κοίταξε τώρα, φεύγω από εδώ. Μόλις τελειώσει. Τον έχω δώσει και το χαπάκι να πάρει τώρα τη βιταμίνη, συγγνώμη λίγο, για να είναι τουρασέν, για να ρίξω τα κυβικά. Τη ρεζέρβα. Όχι, την έβγαλα, τον είπα από χθες. Μύρισε το πτώμα πίσω και αναγκάστηκε το πέταξε και βάλε πίσω ξανά τη ρεζέρβα. Όχι, δεν την έβγαλε, την έβγαλε, ήταν καθαρό σήμερα. Και θέλει να τον πάω και με λέει, σε μη πας λέει να πω στην Κρίνη για το Θε. Να πάτε οπωσδήποτε μόλις πας στον Μπάμπι, ναι? Σας περιμένει ο Δημήτρης, με πήρε τηλέφωνο. Ο Δημήτρης, άκου να σε πω λίγο, να δεις τι κανόνισα, δεν το ξέρει, δεν το ξέρει, ούτε το γλυκό μου το αγόρι από εδώ Μπάμπης. Τι είμαστε κομψίδια εκεί πέρα, έβαλε καμία δεκαριά ψωμιά. Σαν υποβρύχια δικιά. Για να γεμίσουμε, με ψωμιά θα τη βγάλουμε. Όχι, κοψί, σαλάτες μέχρι και καυτερές από τα σέρας έβερε. Σερέγγες καυτερές, καταλαβες. Και τέτοια, πες το. Πάντως περιμένει να σας δώσει τα καλούδια ο Δημήτρης. Είπε, μου λέει, δεν μπορώ και εγώ με τώρα. Πάρε τηλέφωνο και πες στο Φωτιάδη να έρθει οπωσδήποτε. Θα τελειώσουμε. Ναι, τώρα ο οδηγός μου περιμένει από κάτω. Για. Μπορεί να έχει φύγει. Όχι, δεν φεύγει. Κάνει τρεις γύρους μπροστά από το φούρνο, λέει, να τους καταλάβω. Θα κάνω τρεις γύρους. Δεν είναι, όχι. Όχι, όχι, κοψίδια θα φάμε, όχι γύρους. Όχι, κοψίδια είπαμε. Όχι, ρε, τρεις γύρους. Τρεις γύρους. Φαΐρε, τρεις γύρους σε λέει. Τρεις γύρους, δεν κάνει, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Κοίταξε να σου πω. Έχει κόψει μισό κορνόπουλο σε ένα ταψί, το άλλο έχει μπούτια, το δεύτερο, και το τρίτο έχει πατάτες τηγανητές σε φριτέζα και τέτοια, μπριζολάκια. Σε μια φασολάδα, μάλιστα. Όχι, δεν έχει τέτοιο. Έχει, ναι, και μια συναγρίδα. Άσε και τι πάρε. Ακούς, τον άλλο τον έβαλα να μην φάει χθες. Από τον είπα, μην φάσει και τίποτε ρεβίθια και αυτά εδώ. Ναι, όχι. Τι έφαγε χθες τελικά. Ναι. Έφαγε πάλι ρεβίθια. Όχι, δεν έφαγε. Νηστικός είναι τώρα, γι' αυτό δεν έχει ενέργεια. Τον άφησε νηστικό. Έπρεπε να φάει ένα super food. Θα φάει τώρα και μετά θα γίνει. Δεν μπορεί μετά. Δεν μπορεί να. Έλα, πάμε. Αφαλά μωρέ κομιτσέτου. Αφαλά μωρέ κομιτσέτου. Τίποτα, τίποτα. Άμα θες μετά μην ξυπνάς. Σκόπια. Δεν το λέει, δεν το λέει. Αφαίρεσαι την ταμπέλα. Γιατί ρε, τι έχει το σκόπια μισκό. Δεν το λες. Αυτό θα λέμε να μην λέμε τα. Σκόπια δεν θα μείνουνε. Αφού σκόπια. Άντε πες το. Σκόπια μισκό. Το είπε. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Μεροληπτείτε κύριε Μπάμπη. Παρακαλώ, τι έχω κάνει λάθος. Πες μου, γουάρι, σε μένα. Πες μου. Όλα τα τραγούδια για τον Μιχάλη, ναι. Για τον Top Gun κανένα Danger Zone δεν το έβαλε. Όχι, αφού είπα. Θα το βάλω, ξέρεις, θα το βάλω πάνω. Τέκμα μπρέφα γόη. Κοίταξε, σε λίγο. Berlin. Ναι. Σε λίγο θα το βάλω τον Top Gun, το έχω το τραγούδι. Τόση. Το έχω το τραγούδι, θα το βάλω. Το soundtrack από την ταινία, θα το βάλετε όλο να παίζει. Όχι, ναι. Ναι, είναι αργό. Είναι για να χορέψουμε blues. Δεν λέει. Και το φίλο μου το τέτοιο να, θα τι είπαμε, τι τον αρέσει να κάνει. Ποιο τραγούδι τον αρέσει από το Ιβέρια. Το Top Gun. Ναι. Ποιο τραγούδι τον αρέσει. Το Take My Breath Away. Αλλά να δεις το φιλμάκι, το είδες. Μόνο Whitney Houston. Που περπατάει η Μαγκίλης και φαίνεται η γραμμή από την κάλτσα. Η γραφή. Όλα τα λεφτά, κύριε.
Δυνατά. Την έχει δει τώρα τελευταία Top Gun. Ξέρω, ξέρω, ναι, του έβγαλε όλου. Μελάνιασα, ρε φίλε, μελάνιασα. 120 κιλά και μπορεί να ναρκωτικά. Φίλε, μελάνιασα. Τα είδα, βρε. Εκδρομέ. Εκδρομέ με τα αεροπλάνα. Μέσα τον Ιούλιο γίνεται το Top Gun 2. Και είναι ο μάγκα αυτό, ο σιανιστή, πώ κρατήθηκε έτσι. Ναι, ρε, τον καρμπαλιστή να πούμε. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι, δεν του γνωρίζει η μάνα του. Ναι, φίλε. Είναι τέτοιο. Φωτογραφία τη Κέλλη. Μελάνια, δηλαδή γκρεμίστηκε το είναι μου. Σαϊεντολόγο, σαϊεντολόγο είναι. Και κουκλάρα και καλή ηθοποιό και κουκλάρα. Ναι, ωραία, ωραία. Μάλιστα. Ναι, Μιχάλη, έλα. Έχετε γεμίσει το πρόγραμμά σα σήμερα μέχρι τι 8 το απόγευμα. Μετά θα είστε. Ξέρετε τι θέλω να κάνω. Δεν φτάνονται δύο ώρε. Όχι, ρε, έχουμε να ρίξουμε την πλάκα μετά. Τα μετά, τα μετά. Τι ώρα θα τα πα, θα τα πιάσει η Κατερίνα. Τα πιάσει η Κατερίνα. Εσύ δεν τα πα, delivery. Εσύ δεν τα πα, delivery. Αφού δεν πει, δεν πει, δεν πει, δεν πει, δεν πει, δεν πει, έτσι. Και τελικά τι έκανε το Κατερινάκι μα, τι έκανε, πείτε, θα τη πάει μέσω delivery. Να, με σένα. Για τα έχει έτοιμα ο Δημήτρη, σε σένα περιμένει να τα πα. Ναι, αλλά πρώτα θα δώσω σε ποια διέθεση να ξέρω τώρα, Κύπρο εδώ είναι, να ξέρω. Ο Δημήτρη, ρε, αλλά 500 κυβικά μα ρίξει τώρα αυτό μέχρι το βράδυ θα ρίχνει. 20 βαρέλε πράγματα. Θα φάμε και την τυρόπιτα. Μάλιστα. Έγινε. Να κλειδώσει την τεταψιά από πάνω, να βάλετε το σύστημα από την κλειδαριά. Φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Νικόλα που μας στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον να. Για τον Tom Cruise πήρα να πω. Για πες. Πήρα να πω το μυστικό πως μένει νέος. Πως μένει νέος, τι. Ναι. Σε όλες τις ταινίες που παίζει οδηγάει μηχανάκι, είναι δυνατόν να μην μένει νέος. Γιατί άμα οδηγάς μηχανάκι σε βοηθάει να διατηρείς την νιώτη σου. Έχει ευεξία. Α, μάλιστα, μάλιστα. Εγώ δεν οδηγάω τίποτα. Ένα προγνωστικό για τον Πανετολικό θέλω να δώσω. Για δώσε. Ακού λίγο, ακού. Οπα. Το βάλε από το κινητό, το βάλε. Θα το βάλουμε ρε, θα το βάλουμε. Θα έχει διακοπή το παιχνίδι. Διακοπή, γιατί λες. Πιστεύω ότι ο Λάισμαν θα λυποθυμήσει. Α, μάλιστα. Αυτοί τώρα εκεί πέρα έχουν μεγάλη. Κοντά στη γραμμή, τα ραμάδε, τα τζίκια. Δεν πιστεύω να αντέξει. Όχι, για σένα το παλαγόρι μου. Τόσο σκορδάλια, τόσο σκορδάλια που να αντέξει. Α, σκορδάλια, αυτό είναι την 25η. Αλλά να φάμε και αύριο σκορδάλια, δεν κατάλαβα. Γιατί δεν θα φάνε αύριο σκορδάλια, είναι κρίσιμο. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Έγινε. Σε φλούμε. Τσαο, τσαο. Είμαστε να βγαίνουμε τώρα και να πάμε παρέλαση στη Σταυρούπολη χωρίς τον οδηγό. Με το πόδι, το ψήνει. Α, τώρα που ερχόμουν, ναι. Τώρα που ερχόμουν, πήγα από την άλλη μεριά. Με κοιτάει ένας με φουλίδι να την παίρνω Μεξικάνος. Ποια είναι η άλλη μεριά, τι εννοείς, πήγες στον άλλο κόσμο. Εδώ, εδώ, εδώ. Α, την άλλη μεριά και εγώ λέω. Πήγα απέναντι. Ναι. Πήγα απέναντι. Ναι. Για να λέω τώρα να μην περάσει από τον άλλο από εκεί τη μπουκάτη που είναι για αυτά εδώ. Γιατί να μην περάσει, φλαράκι. Γιατί δεν παίρνει, δεν παίρνει. Δεν παίρνει αλλού. Α, παίρνει αλλού τηλέφωνο σε άλλε εκπομπέ. Παίρνει αλλού. Μα το παίζει φίλο. Είναι και συγγενή. Μα το παίζει φίλο ο μπουκάτσα. Ναι, αυτό ήθελα να το καταγγείλω στο αυτή την ώρα παίρνει 6-8. Ναι, αλλά παίρνει μεσημέρι παίρνει. Άστο, α παίρνει μεσημέρι. 6-8 να μην παίρνει. Πήγα και πήρα, κοίταξε καφέ, κουρασανάκια. Ναι. Αλλά δεν παίρνει, δεν παίρνει, δεν ακούει, λέω. Σας ξέρουμε όλους που παίρνετε τηλέφωνο, σας παρακολουθούμε. Βέβαια, προσέξτε νομίζουμε καλά την πορεία σας, είμαστε ο υπερκοριός της ΕΥΠ, καταγράφει. Όχι, τα πάντα. Όχι, ο υπερκοριός, τον λόγο είναι επειδή έτσι καταγράφει και παρακολουθάει τα πάντα, τα πάντα, τι γίνεται για τον Λίμπερο. Έτσι. Και άνθρωπο μέσα στη Βουλή που έτσι πάει. Προσέξτε τώρα που ακούτε, τι ακούτε και που παίρνετε τηλέφωνο. Αλλά 6-8 όλοι εδώ συντονισμένοι. Αυτό μας. Βέβαια, 6-8 γίνεται πανικός. Να φάνε και άλλοι ψωμάκι, το όχι μόνο εμείς. Το μόνο εμείς παντεσπάνι, σε παρακαλώ. Μόνο εμείς θα τρώμε παντεσπάνι. Ας φάνε και οι υπόλοιποι, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά τον έχουμε γείτονα και δεν είναι καλό αυτό εδώ. Εντάξει, ας πάρει τελευταία αξία έχει. Μάλιστα. Εδώ μας λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης και ο Τσάρλι Σιν λέει που έπαιξε στο στραβή πιλότη σε F-16 που ήταν παροδία του Τομιάρ. Μια χαρά κρατιέται, λέει, παρόλες τις καταχρήσεις. Κρατιέται, μεταμόσχευση σηκώνει. Έτσι λέει, εντάξει. Κρατήθηκε, την έζησε την ζόλα του. Θα έπρεπε να κατεβάσουμε ένα άρμα, ένα άρμα.
Όχι στο άρμα τη ζωή Κωνσταντοπούλου, ένα άρμα δικό μα, κάποια παρέλαση. Πηγαίναμε κι εμεί σε μια καρναβαλίστρια. Λε, τους... λε. Για τον χρόνο να πω το δήμαρχο το δικό μα. Για πε το, ναι. Να κάνουμε ένα... το λόγο. Το λόγο είναι επειδή κατεβαίνω. Βασιλιά, να με κάψουν, βασιλιά καρνάβαλο. Γιατί? Να κάνουμε να είναι το ραδιόφωνο το λόγο επειδή. Σε άρμα πάνω, να κάνουμε χορηγία, να βρούμε να κάνουμε τώρα. Ψήστο από τώρα, ξεκίνα τι προετοιμασίε. Θα συσπυρώσουμε πολύ λαό από πίσω να μας ακολουθήσει. Έχουμε εδώ δυνατή ομάδα. Ποιους θα κατέβαζες αυτό το άρμα? Όλους. Όλους. 11 μας ακούνε έτσι κι αλλιώς. 11 εμείς, 11 εσείς. Τσολίνες θα είχαμε την Κατερίνα και την Χριστινάκη. Ναι, ναι. Τι θα τις είχαμε, Τσιρλίνες. Βεβαίως. Μετά πομ πομ πορο πομ πομ. Πορο πορο πομ πέρο πέρο. Μια σπίθα να πετάξει. Αρκεί μια σπίθα να πετάξει αυτή την εκπομπή και θα ανάψει συνθέμελα. Θριαλίδα. Μια θριαλίδα. Κοίταξε Μπάμπη μου γλυκό αγόρι. Θέλω άλλη μια ώρα. Κι εγώ. Το θέλω πολύ. Έτσι. Το θέλω πολύ. Θα ξαναρθείς. Θα ξαναρθείς, θα κάνουμε καρναβάλια νούμερο 2 και θα μετά. Να κάτσουμε με τον Κουστή. Μετά το πέρασε τη εκπομπή. Να το δώσει κάτι παραπάνω και να φύγει. Λες, άρε, απλά. Εντάξει, έχουμε μέρες μπροστά μας. Για μας κάθε μέρα είναι καρναβάλι. Αυτό το 6 με 8 είναι το. Είναι φανταστικό. Πες το. Κυβριδικό. Υβριδικό, τι υβριδικό. Είναι ατμοσφαιρικά. Κάθεσαι και ακούς. Λες, ακούς τον έναν, ακούς τον άλλο, εστέρια από Βέλγιο, εστέρια από Γερμανία, από Αμερική. Και δεν καταλαβαίνεις τι ακούς, πάνω απ' όλα. Και σου φεύγουν οι υδρότα, σε φεύγουν τέτοια. Ακούμα, σου φεύγουν τα πάντα. Έτσι, χάμπο. Μπορώ να το κάνω μια διασκευή αυτό. Μάμπο λέει. Κάνω πρόταση, να έρθω, θα γίνω λίγο καλύτερα στο money. Και να έρθω. Ναι. Και να βάζουμε τραγούδια, τα κινητά ο καθένας. Και να τραγουδήσουμε μαζί. Έτσι. Θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο με ένα τραγουδάκι. Τι να του. Το έχω έτοιμο. Βάζουμε τραγούδια από τα κινητά, λέει. Θα κλείσουμε με τον Γκάν, βρε. Ήρθε. Ένα τραγούδι έτσι για τον κόσμο μας ακούει εδώ και μας κάνει συντροφιά και μας δίνει και αυτό στην διάθεση του και τη χαρά του. Θα του προσφέρουμε. Τι θα του τραγουδήσουμε? Περπινιάδη. Το γιατρό που τραγουδά στο live. Ποιο? Το γιατρό που κάνει συντημένο γιατρό και τα ακουστικά. Φέρτε το γιατρό αυτό. Βέβαια. Ποιο ρε. Αυτό αφού το έχω πάρει. Ρε. Ποιο τραγούδι, δεν κατάλαβα. Θα πάρω σβάρνα μια βράδια. Όλες τις συνοικίες. Αμέσως. Η κομπανία δεν είναι. Θέλω πολύ τέλειες. Άλλο. Γυρνάω. Άλλο, δεν μ' άρεσε. Άλλο. Ένα τραγούδι να επιλέξουμε. Ο Κυρθάνος πέθανε. Ο Κυρθάνος την ακούσαμε. Είμαι Βίνο Βανταράκη και καμπανάκι. Είναι ρυθμικό. Ο Κυρθάνος πέθανε. Έκανε κοιλιά το πρόγραμμα. Πάμε. Ένα τραγούδι να αφιερώσουμε στον κόσμο. Βάλε ρε, πες. Εδώ από εσάς περιμένω, αλλά δεν μου δίνετε μια επιλογή. Εγώ να βάλεις το δέντρο. Gypsy Kings. Ναι. Gypsy Kings. Δεν μου δίνετε επιλογές. Τι να κάνω. Gypsy Kings. Στο τέλος θα αναγκαστώ να βάλω Μπατμανίθι. Έτσι πώς το πάρω το. Τραβά μου και ας κλαίω. Μόνος μου το πήγαινε. Μόνος μου το πήγαινα. Τι να σας κάνω, τι να σας κάνω. Βάλε το. Staying Alive. Βάλε το. I'm still standing. Βάλε το Runaway. Τίποτα. Έτσι θα καταλήψουμε τη μάχη που δίνουμε κάθε πρωί. Μια εκπομπή Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή εκούσια και ακούσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γκάν και Μιχάλη Φωτιάδη που δώσανε ένα ιδιαίτερο τόνο στο πρωινό μας να ξυπνήσουμε. Ξέχασα να πάρω μέχρι και τον καφέ μου, δηλαδή είμαι τόση ώρα χωρίς καφέ. Τι τόση... να του κάνεις τον καφέ, ρε. Τώρα είναι ο δικός μου, θα σε αφήσουμε στο... Εδώ έχεις... εκεί στο ψυχιατρίο που είναι, αλλά θέλω να με αφήσει ο αδερφός σου. Θέλω μια εβδομάδα να πάω εκεί πέρα. Πού θες να πας? Στο ψυχιατρίο, ρε. Έχω πάρει το χαρτί, το έχω πάρει. Θα έχεις πάρει. Βέβαια, το πήρα. Τι χαρτί έχεις πάρει? Έχω πάρει από το 324 για να μπορέσω να πάω εκεί πέρα.
αφού είμαι εθνοφύλακας. Α, το χαρτί. Το χαρτί του ψυχιάτρου. Ότι είσαι καλά. Όχι, δεν είμαι καλά. Δεν είμαι. Ωραπόπο. Έτσι, Φωτιάδης και δεν είμαι καλά. Μέχρι βάλε σφραγίδα του 320. Δεν είμαστε καλά. Συνταγματάρχης κιόλας, ε. Συνταγματάρχης και λέω ότι μπράβο αγόρι μου. Να πας και δύο εβδομάδες έτσι να σας αφήνω. Δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας. Έτσι, λαλά. Μπάμπι, μπάμπι, κοίταξε τι γίνεται εδώ πέρα. Μπάμπι, έχω δει κτίριο, αλλά τέτοιο κτίριο. Και μου το δείχνει, σε, να το δείτε. Σε πουλί, ναι, σε πουλί. Σε πουλί, ναι. Τι σε πουλί, ρε παιδί μου. Σε πουλί, είναι κτίριο κανονικό. Ναι, το ναι. Στήμα του πουλιού. Περίμενε να το βάλω τώρα. Να το βάλει τώρα, κυρίες και κύριοι. Δείτε το κι εσείς μέσα από τους δέκτες σας. Τι είναι αυτό, ρε. Μήπως είναι, είναι δικέφαλος. Ωρε, μαγανέ. Καλά περνάνε. Δείχνει ένα στον άλλο τα κινητά. Α, τέτοιο πουλί. Τέτοιο πουλί μιλάμε τώρα. Μάλιστα, μάλιστα. Τέτοιο πουλί. Κουπουλί. Έλα, άντε να σε βάλω τώρα εδώ. Έτσι, πάμε να πετάξουμε στις εθέρες. Να έχετε ένα. 8G. Εσύ GPO. Ανακύκλωση, ανακύκλωση. Looping, looping. 3x2. Πύργος ελέγχου. Προσγειώνεται ή απογειώνεται. Να έχετε ένα όμορφο τρίμερο, χαλαρό, να περάσετε καλά, να πιείτε, να, ό,τι θέλει ο καθένας, να ξεκουραστείτε. Και πάνω απ' όλα μη μασάτε ρε, ποια κρίση. Ποια κρίση. Δεν υπάρχει κρίση, δεν υπάρχει. Τα μυαλά μας να είναι καλά και η οικογένεια και να γυρίσουμε όλοι, το σημαντικότερο, να είμαστε εδώ ξανά την Τρίτη και να διασκεδάζουμε τις εντυπώσεις. Το Δημητράκη, τι έβαλες. Σου έλεγα τι τραγούδι να ακούσουμε. Για τον Δημήτρη μου το Βιβέρια. Αυτό Δημητράκη αφιερώνω. Έτσι, Κώστη Τσατσαρός ακολουθεί και με το Φωτιάδη να παίζει από το κινητό του. Μονοφωνικά, λες γίνονται τρατσιστεράκι. Δεν γίνονται αυτά. Καρδιά σου, ρε. Άρα κάτι με έχει κάνει δυο μάρε. Κωστή Τσατσαρό, μέχρι και τι 10. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. Χαιρετίστε το λαό να φύγουμε επιτέλου. Άντε, ρε παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μα ανοιχτήκατε. Ένα είναι ο Μπαμπμαν, ένα είναι. Λοιπόν, το βράδυ σήμερα Γρεβενά στο Φουίτ, αύριο 3 μηνών Μαμούθ στην Καστοριά και την Κυριακή Μανδρακούκο. Και Times σε σύμπραξη στην Πτολεμαϊδα για όσους βρεθούν στα πέριξη της Δυτικής Μακεδονίας. Φιλιά, τσάω! Γεια σας!